Ξέρει τι σκεφτόμουν τώρα. Okay. Αν εξοδεύαμε τόση ώρα άπαντε που είχαν να κάνουν με τα όσα συνέβηκαν στι 17 Αυγούστου 1996 για να προβληματιστούμε σοβαρά τόση ώρα, ενώ εξοδέψαμε τώρα εμεί για να καταφέρουμε να ενώσουμε δύο μικρόφωνα που ε, δεν τα καταφέραμε και το μοιραζόμαστε ένα, θα είχε αποτραπεί Γενικά η σκέψη και οι και δοκιμές είναι χρήσιμα. Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι εδώ μαζί με τον Πάνο και αυτό είναι ένα βίντεο που σας έχουμε υποσχεθεί. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, που είπα σε ένα βίντεο που κάναμε μαζί ότι είναι καλή ιδέα να, να μιλήσω. Ναι, έχει κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι. 28 χρόνια μετά για το τι συνέβη και 28 χρόνια μετά και να ανέβει αυτό το βίντεο στις 17 Αυγούστου 2024. Ξέρεις, αυτά που συνέβησαν εκείνη τη μέρα τα κουβαλούσα μέσα μου πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, ενώ ντρεπόμουν για αυτά, ένιωθα τύψεις και ενοχές, και ξέρει, δεν έχει παρακολουθήσει τη βιντεοσκόπηση του βίντεο που ανέβηκε παραμονή του 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου 2024, αλλά σου περιέγραψα το περιεχόμενο. Ναι. Εκείνη η παραμονή του πρώτου μου γάμου, γιατί ο πρώτο μου γάμο έγινε στι 18 Αυγούστου 1996, έμοιαζε πάρα πολύ με το 15 Αυγούστου του 1986, τρόποντινά, με κάποιον τρόπο. Και γενικά μοιάζει πάρα πολύ με διάφορες γιορτές, γενέθλια. Θες στα σπίτια που υπάρχει βία και που υπάρχει πρόβλημα, στις γιορτές βγαίνουν διάφορα στην επιφάνεια. Λοιπόν, δεν σας τα έχω ξαναπεί. Ούτε σένα. Για το 86. Ναι, στα πά. Μέσα σε άκρες, δεν ξέρεις ναι. την ιστορία ολόκληρη. Λοιπόν, α... Εάν είστε καινούργοι στο κανάλι, <χει> δεν έχετε δει ποτέ ξανά βίντεο από αυτό το κανάλι. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγο, youtuber προφανώ, συγγραφέα. Είμαι 49 ετών, γεννήθηκα 4 Μαου του 1975 και το κανάλι μα εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Συνήθω μοιραζόμαστε ιστορίε ζωή ανθρώπων, οι οποίοι τι επικοινωνούν με μένα και εγώ τι σχολιάζω ανωνύμω, κάνοντα ψυχοεκπαιδευτικέ υποθέσει και χρησιμοποιώντα τι ω υλικό για ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση είναι η συστηματική μάθηση των διδαγμάτων από την επιστήμη της ψυχολογίας, των εργαλείων από την τέχνη της ψυχοθεραπείας που μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να καλυτερεύσει τη ζωή του. Σπούδασα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ισύχθηκα. Okay. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του 1993 και διέμενα τα πρώτα δύο χρόνια το σπουδό μου σε ένα χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο το οποίο ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση. Στο βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος καθώς και στο βιβλίο μου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου το οποίο κυκλοφορεί σε ένα μήνα περίπου ε, περιγράφω γεγονότα και από την οργάνωση και από την. Συνθήκη στο οικοτροφείο. Με έδιωξαν από το οικοτροφείο το τέλο του δεύτερου έτου. Στο τέλο του δεύτερου έτου. Σε ποιο βιβλίο είχα την επιστολή που με έδιωξαν σε αυτό, σε αυτό το καινούριο, ναι, δεν είναι, ναι. σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, με έδιωξαν από το οικοτροφείο, πήγα να μείνω μόνη μου, φοβόμουν να μείνω μόνη μου, ήμουνα τρομερά ανασφαλή. Νομίζω ήμουνα και κάπω έτσι. Πώ είναι τα ζώα που τα έχουν μέσα σε ένα κλουβί στο ζωολογικό κήπο. Άμα του ανοίξουν το κλουβί, δεν φεύγουν. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, ε, και, και όταν έψαξα να βρω διαμέρισμα από το τέλο του δεύτερου έτου που μου είπαν ότι θα φύγει, δεν είσαι πλέον ευπροσδεχτή. Επειδή δημιουργούσα προβλήματα. Είχα γράψει μια επιστολή δημαρτυρία για, για ένα γράμμα. Ναι, αυτό κι αν είναι ηρωνικό. Είχε ένα μυθιστόρημα σε συνέχειε που το επέγραφε ένα από του μεγάλου τη αδερφότητο Θεολόγου το οποίο είχε τίτλο «Η πρόταση γάμου». Και περίγραφε εκεί πέρα ότι μισογενιστικό, τύπο λατρικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σεξιστικό, πατριαρχικό πρότυπο, ότι η γυναίκα περα οτι μισογενιστικο τυπο πολύ σπουδαία γιατί το χαμηλοβλεπούσε και δεν μιλούσε κλπ. Οπότε έκατσα κι εγώ με τη θέρμη της μιώτης μου και με τον ενθουσιασμό των 20 μου ετών, των 20 μου χρόνων και έγραψε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς το περιοδικό. Και επίσης προσετερίστηκα όλες και τις 80 οικοτρόφους που ήταν στο χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο για να υπογράψουν την επιστολή. Δεν την υπέγραψαν όλες. Το ένα τρίτο περίπου την υπέγραψε. Αλλά η κάτι μου είπε ή το εκλαρίστης ορμόμενη. Mm. Πήγε και με κατέδωσε στη διευθύντρια. Η οποία διευθύντρια συνεννοήθηκε με τον πνευματικό μου, φοβερό μη άνθρωπο, ο πνευματικό που είχα τότε, που ήταν επικεφαλή τη οργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό μη άνθρωπο, και με τα κεντρικά της οργάνωσης και με ανέβασε στην ταράτσα του οικοτροφίου και μου είπε Θέκλα εμείς δεν μπορούμε πλέον να σε δεχθούμε εδώ πέρα γιατί ε, διαφθείρεις τις υπόλοιπες. Γιατί στην ταράτσα. Ήταν ρομαντικά στην ταράτσα ξέρω εγώ. Η ταράτσα ήταν ένα σημείο που πηγαίναμε πάνω και προσευχόμαστε, πηγαίναμε και τραγουδούσαμε. Ήταν, ήταν ένα ωραίο χτίριο στις 40 κλησιές και είχε μια ωραία ταράτσα. Ήταν ωραία η ταράτσα. Επίση πηγαίναμε και πλέναμε τα ρούχα μα στο πλουστάριο τη ταράτσα. Με πήρε στην ταράτσα να είμαστε μόνε μα. Όχι σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον για να μου πει ότι εκδιώκεσαι από το οικοτροφείο. και εγώ το δέχθηκα με πάρα πολύ λεβεντιά και με πολύ παλικαρισμό. Σωστή λέξη παλικαρισμό, ναι. Και έψαξα να βρω ένα διαμέρισμα όσο πιο κοντά γινόταν στο οικοτροφείο. Βρήκα ένα που ήταν περίπου 50 μέτρα παρακάτω. Ήταν ένα άθλιο διαμέρισμα. Στην ουσία ήταν ένα παράπηγμα στην ταράτσα ενό σπιτιού διόροφου που το είχαν κάποιοι τύποι. Πολύ προβληματική τώρα που το σκέφτομαι. Μια πολύ προβληματική οικογένεια. Κάτω έμενε η κόρη, πάνω η μάνα με το γιο. Και πάνω είχαν αυτό το παράπηγμα στην ταράτσα, το οποίο ήταν με, με τσίγκους, Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι πλήρωνα το πετρέλαιο για όλη τη θέρμανση. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, πήγα και το πήρα εκείνο και σε τιμή που καθόλου καλή τιμή, προκειμένου να είμαι κοντά στο οικοτροφείο γιατί δεν μπορούσα να μείνω μόνιμο. Πάω τον Οκτώβριο του 1995. Δεν είχα πάει ποτέ στην εξεταστική του Καλοκαιριού. Περνούσα τα μαθήματα μου πάντα στην ώρα μου. Και έτσι πήγα τον Οκτώβριο. Θυμάμαι το πρώτο βράδυ που έμεινα μου σε εκείνο το παράπηγμα, σε εκείνο το γιαπί. Ε, είχα φοβηθεί πάρα πολύ, γιατί κάπου είχε πυροτεχνήματα και οικονομίζει πω ήταν πυροβολισμοί. Να μην πω. λίγο στην εβδομάδα επάνω. Α, είπα ναι σε μια πρόταση του πρώτου μου άνδρα να πάμε για καφέ και την είπα και και χωρίς να την καλοσκεφτώ και μ, μ, κάτω από συνθήκες παλαβές ήξερα ότι αυτός με ενδιαφέροντα για μένα από το πρώτο έτος και από το δεύτερο αλλά τις πρώτες φορές που τον είδα δεν μου άρεσε το ύφος του και την πρώτη φορά που μας συνέστησαν κιόλα. είπαν θέκλα από εδώ τάδε από το τάδε μέρος, από εδώ η θέκλα από την Κύπρο και γυρνάει πάνω και με κοιτάει. Κοίταξε έτσι τα πόδια μου με έναν τρόπο που δεν μου άρεσαν. Ε, και λέει, Κυπρέα, πολλά λεφτά εσείς οι Κυπρέοι. Οπότε εγώ έφυγα από εκεί μαζί με μια υποτιθέμενη φίλη μου, η οποία τελικά ήταν και προξενήτρα αυτή τη αδόκιμη σχέση, και τη λέω: Πώ, μυαλ, το μυαλό του το έχει στο σεξ και στα λεφτά, αυτό τη είπα. Ε, εγώ δεν το ήξερα ότι είχα ωραία πόδια. Είχα. Ορίστω. Στα... στα... 63 κιλά που ήμουν στο πανεπιστήμιο, σου είπα την κουβέντα ότι άκουγα που έλεγαν για πόδια οι φοιτητέ μου και δεν ναι. ήξερα ποια είναι και μετά ναι. τον αριστερό που είπε μια συφιτητρία που για σένα το έλεγαν. Εγώ δεν είχα χαμηλότατη αυτοκτιμήση, δεν αντιλαμβανόμουν ότι μου να εμφανίσει η κοπέλα, ότι χωρέα πόδια, δεν ξέρω εγώ, ωραία χέρια, ωραία μπάτια, ωραία χίνι, ό,τι και να είχα. Νόμιζα ότι δεν θα με αγαπάει κανεί. Αυτό ήταν ο μόνο ο οποίο επέδειξε ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι υποσυνείδητα είπα δεν μπορώ να είμαι μόνη μου, πρέπει να βρω κάπου να αγκιστρωθώ. Ε, βγήκαμε 11 Οκτωβρίου πήγαμε τον πρώτο καφέ είχα είχε κανονίσει ο πατέρα μου ε, να έρθει τρει μέρε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο, γιατί είχαν μια αργία στα σχολεία. Ήταν ενεργή εκπαιδευτικό τότε. Ο πατέρα μου είναι 26 χρόνια μεγαλύτερο από εμένα. Εγώ με 20, ο πατέρα μου ήταν 46 νεότα ε, και ε, πιο μικρό από εμά τώρα. και θα ερχόταν, νομίζω, 13 Νοεμβρίου είναι η γιορτή του Αγίου Άννη του Χρυσοστόμου, που είναι αργία. Και θα ερχόταν εκεί όταν του είπα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί εγώ του τα ξερνούσα όλα. Κάθε βράδυ τηλέφωνο μισή ώρα και τα έλεγα όλα. Όλα, όλα. Όταν του είπα, ξέρει, είναι ένα πολύ καλό παιδί και πήγαμε για καφέ και ξέρω γι' αυτά και μου λέει, Τι είναι αυτό. Έτσι και έτσι μου λέει, Είναι χριστιανό Ορθόδοξο. Του λέω, Ναι. Μου λέει, Είναι παρθένο. Παπά γίνεται. Του λέω, Δεν ξέρω. Μου λέει, Έχει το τηλέφωνο του πνευματικού του. Ζήτησα και εγώ το τηλέφωνο του πνευματικού του, πήρε τον πνευματικό του, ρώτησε αυτέ τι δύο πολύ σημαντικέ πληροφορίε, αν είναι χριστιανό Ορθόδοξο, καλό χριστιανό, μάλλον ήξερε πω ήταν χριστιανό Ορθόδοξο, αφού στην διοργάνωση ήταν κι αυτό, αν ήταν καλό χριστιανό Ορθόδοξο, και αν ήταν παρθένο, ώστε να μπορεί να γίνει ιερέα. Εδώ ο πατέρα μου είναι αυστηρό με βάση του κανόνε τη Εκκλησία και ο ίδιο έγινε. <laughs> <laughs> και ο ίδιο παντρεύτηκε παρθένος για να μπορεί να γίνει ιερέα. Όχι σαν κάτι άλλο που παγκυρούνται χωρί να είναι παρθένο. Τέλο πάντων, δεν τα λέμε όλα αυτά. Γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, ορθόδοξοι αυτοί. Ναι, έχει που, το, έχει τα πατούν κανόνε, τα πάντα όλα. τέλος Αν δεν μπορούσε να γίνει ιερέα, τι πειράζει, δηλαδή. Ξέρω εγώ πώ το έχει ο άλλο στο μυαλό του. Ο άλλο έχει εργοστάσιο, σου λέει αυτό είναι καλό εργατικό να τον βάλω στο, στο πόδι μου στο εργοστάσιο. Ήθελε και αυτό να αφήσει κάποιο στο πόδι μου στην ωρία. Ξέρω εγώ πώ το έχει σκεφτεί. Δεν mm. ξέρω πώ το έχει σκεφτεί. Mm. Τον παίρνει τον άλλον τον πανέξυπνο τηλέφωνο, του λέει ο άλλο του. Το, του λέει είναι καλός χριστιανός, ναι, είναι καλό χριστιανό, ναι, είναι παρθένο. Εντάξει, mm. μου λέει. Είτε θα τον αρμονιαστεί είτε θα τον Αυτά Αυτά είναι. Και έτσι 11 του Νιούβρη που ήταν προγραμματισμένο να έρθει για να μείνει μαζί μου δύο-τρει μέρε, να είναι το διαμέρισμα ο πατέρα μου, κάναμε και του αραβόνα. Ήρθε και η μάνα μου, ήρθε και ο αδερφό μου, σκυρέ απειρουκάλου. Τέσπα. Έτσι βρέθηκα από τι 11 Νοεμβρίου και μετά αραβωνιασμένη. Ήμουνα πολύ ερωτευμένη όμω. Φυσικά, φυσικά, σωματικά, όχι πνευματικά. Ναι. Δηλαδή όταν είδα χρόνια αργότερα την ταινία. The Blue Lagoon, η γαλάζια λίμνη. Ναι. Που παίζει αυτή. Πώ Shields. λέει. Μπρουκ Σίλτ. Δεν δείχνει εκεί δύο παιδιά τα οποία μεγαλώνουν και ανακαλύπτουν μέσα στη φύση τη σωματική έλξη. Όντω ήμουνα σωματικά, physically ήμουνα attracted. Α, όχι την ημέρα του γάμου. Ήμουνα του πρώτου τρει μήνε του αραβόνου σου. Ένιωθα πολύ φυσική έλξη. Φυσικά δεν κάναμε σεξ. Περιοριζόμαστε στα φιλιά. Ε, Όντω, ήταν η πρώτη φορά που ήρθα κοντά με ένα αγόρι. Ε, Προφανώ είχα ψηλή λύπητο από παιδί, όπω οι περισσότεροι από εμά έχουμε ψηλή λύπητο, δηλαδή είναι πιο πολλοί άνθρωποι με ψηλή λύπητο παρά οι άνθρωποι με χαμηλότερη λύπητο. Οπότε εγώ τερλάθηκα, σου λέω τώρα α πούμε εντάξει, δεν, δεν έβλεπαν μπροστά μου. Μετά του πρώτου τρει μήνε όμω έπεσαν αυτά. Δηλαδή δεν ήμουν. Με εκείνη τη λαχτάρα του, θέλω να το δω, θέλω να του μιλήσω, θέλω. Και, και, και τι λέγαμε, Δεν λέγαμε και τίποτα. Απλώ χαζολογήματα, ρε. Αυτά, οι πρώτε έρωτα. Καταλάγιασαι σιγά-σιγά. Ναι, καταλάγιασαι, αλλά για μένα μέσα στο μυαλό μου δεν υπήρχε περίπτωση να χωρίσω. Είχα ω παράδειγμα του γονεί μου, οι οποίοι αραγωνιάστηκαν το 1970, παντρεύτηκαν το 1974, και γίνανε τέσσερα χρόνια ο πατέρα στην Αθήνα και σπούδαζε. Δηλαδή, αργωνιάστηκαν πρωτού πάει ο πατέρα μου να σπουδάσει θεολόγο. Ενώ η μάνα μου ήδη είχε σπουδάσει φιλόλογο και εργαζόταν. Ε, έμειναν τέσσερα χρόνια χωριστά. Έγραφαν κάτι πολύ ωραία ερωτικά γραμμάτα, φοβερά γραμμάτα. Τα είχα βρει μια φορά όταν ήμουν 12 ετών. Πολύ ρομαντικά γραμμάτα του γραφή, η μάνα μου έτσι. Ποιητικά. Και τα διάβαζα εγώ και γελούσα και τα σκήσε. Άλλη τραυματική εμπειρία, τέλο πάντων. <σκυρίζει> ντράπηκε και τα άσκησε. Αλλά ήταν έτσι πολύ ωραία γράμματα. Ήταν ρομαντικά συναισθηματικά, δεν ήταν σχρά, δεν ήταν σεξ την κρεπέδη μου. Ήταν mm. ρομαντική γραφή. Ήταν η κοπέλα φιλόλογο. Είναι η κοπέλα φιλόλογο, τέλο πάντων. Και εγώ είχα μέσα στο μυαλό μου ότι θα ακολουθήσω την οδό των γονέων μου, τον δρόμο του γονέων μου και δεν γίνεται. Εγώ, αφού τη στιγμή που είμαι του κατηχητικού και ήμουνα και δασκάλα κατηχητικού εκείνη τη χρόνια και την προηγούμενη μου δασκάλα κατηχητικού. Ε, μου κάνει εντύπωση πω δεν με διώξαν από την ενορία να διδάσκω κατηχητικό εφόσον με είχα διώξει από το οικοτροφείο, αλλά δε, η ενορία δεν ανήκει στην οργάνωση. Ναι. Ε, στην εκκλησία τη Θεσσαλονίκη, στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων. Ε, πάμε, πάμε, φτάνουμε μέχρι τα Οπάσχα. Ε, τα Χριστούγεννα πήγαμε στην Κύπρο. Τα Χριστούγεννα μαζί, στο πατρικό μου. Ε, Γνώρισε την Πάφο, του άρεσε, ξέρω εγώ, θα την εντυπωσιάστηκε αυτά. Μετά πήγαμε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε να συγκατοικούμε, αλλά σεξ δεν κάναμε. Εγώ είχα αρχίσει να, να φροντίζω και να είμαι η νοικοκυρά και για αυτόν και για τον αδερφό του, ο οποίος αδερφός του είναι δύο χρόνια μικρότερος από μένα και τρία χρόνια μικρότερος από εκείνον. Δηλαδή ο πατέρας του μεγαλών των παιδιών ήταν ένα χρόνο πιο μεγαλός από μένα α, και ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον αδερφό του. Mm. Δηλαδή όταν εμείς αρβωνιαστήκαμε ήταν αυτός 21, εγώ 20 και ο αδερφός του 18. Mm. Εγώ είχα αυτό το φροντιστικό, το, μαμαδίστικο, το, είχα... Το το έχω, δεν το έχω και τώρα. Ναι, mm. ε, προσπαθώ να μην το έχω, αλλά Είχα αυτό το μαμαδί στο οπότε είχα καταλήξει ρε παιδί μου να μαγειρεύω, να καθαρίζω, να πλένω, να, να φροντίζω ρε παιδί μου σαν πως και ήμουν νοικοκυρά. Και να πηγαίνω εκεί στο πανεπιστήμιο και πήρα και υποτροφία επίδοση και εκείνη τη χρονιά. Ήρθα πρώτη στο έτος μου. Μερικέ φορέ σκέφτομαι το γεγονό ότι είναι ένα τόσο καλή φοιτήτρια μου και ήταν προ ζημιά μου. Γιατί? Γιατί είχα πολύ ελεύθερο χρόνο για παντρολογήματα και ραβωνιάσματα. <laughs> Ενώ αν δυσκολευόμουν και λίγο στα μαθήματα, θα καθόμουν να... λίγο ήσυχη. Αν το σκεφτώ. Τέλο πάντων. το Πάσχα αυτό δεν ήθελε να πάμε στην Κύπρο. Κατέβηκα εγώ κάτω στην Κύπρο για να κάνω πρόβα τον ηφικό. Σε... Ε, τον ηφικό ήταν γραμμένο σε. Εσείς... Ορίστε. Η ημερομηνία είχε καθοριστεί δηλαδή. Ναι. Έβγαλε ο παπάντρα του του. 12 του Νιόβρη που τρώαμε και μέσα στο, σώμα. στην ταράτσαν του παραπήγματο. Στην ταράτσα η οποία ήταν η αυλή του παραπήγματο. Είχε ωραίο βασιλίματα. Αν ήμασταν εμεί οι δυο και συναντιόμασταν το 1995. Και ερωτευόμασταν και ζούσαμε σε σπίτι, θα περνούσαμε τέλεια. Στο παράδειγμα. Ε. Ναι, το παράδειγμα, σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να ήταν η τουαλέτα μέσα στην κουζίνα, τσουλάχιστον να δω και δίπλα, και που παρόλα είχε τσίγκου, αλλά από, το... από την ταράτσα παύλα βεράντα δεν βλέπει όλο το θερμαϊκό. Αυτά είναι. Πολλά ρομαντικά. Και κάτι καλό. Ναι. Και. Το, πού ήσουν εσύ το 95, μην απαντήσει. Α. Ε. <laughs> ήσουν εκεί που ξέρω, είναι. Κοντά ήμουν. Κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. ναι. Πιο βόρεια. Λίγο πιο βόρεια. Ναι. Ήσουν πατρεμένο όμω, δεν ήσουν. Όχι. Ναι. Ήσουν συγκόρ. Mm. Α, Α, κάτσε. Πάει, έμεινε σύγκολα, αλλά ούτε παντρεμένο. Είσαι μοιασμένο. Δεν έμεινε και τσι σου μπορούσε σου καθόλου τίποτε. τέλος πάντων. Λοιπόν, ενώ ξεκινήσανε οι το σκοπό και έκανε μπλάκα και του θύμωσα και τη σταμάτησα, κάνω εγώ πλάκα τώρα. Ε, ας, ας... Εγώ κάνω πλάκα και στι κηδείε. Ευκάλει το καρνέ του και λέει ε, το Πάσχα, Δευτέραν του Πάσχα, Τρίτην του Πάσχα πώς σας φαίνεται για γάμο. Για να κλείνει το γάμο στην εκκλησία. Και λέω του εγώ παπά λαλό, του δεν θα προλάβω να ράψω τον ηφικό τον όνειρο μου. Εμέναν τούτη ήταν έννοια μου, τόσο χαζή μου. Τόσο ανόητη μου στα είκοσι μου. Η έγνοια μου ήταν δεν θα προλάβω να ράψω τον ηφικό. Και έτσι έλεγε διάφορε ημερομηνίε και τελικά είπε 18 Αυγούστου. Να Κυριακή, ναι. Το να πάτε στην Εκκλησία για να παντρευτείτε σε αυτό το, το χρόνο που έγινε, ήταν επιθυμία δικιά σα ή δική του. Μπορεί, δεν μπορεί <laughs> να είστε. Να ήσασταν αραβωνιασμένοι μέχρι να τελειώσει τη σχολή, α πούμε. Τι λες, ρε. Γιατί. Μην να, μην, πω... να μην, εξοκύλετε. Τι ποιο ήταν το πρόβλημα. Μα ποιοι είμαστε εμεί να αποφασίζουμε. Ήταν ο Παπάντρεα εκεί. Α, μάλιστα. Ε, και να το, να το θέσω και πιο όρθα. Ποια ήμουν εγώ να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω έναν άτομο με μηδέν αυτοεκτίμηση, έναν άτομο το οποίο δεν είχε καθόλου βούληση. Μια κοπέλα συναισθηματικά, πώς να το πω, Συναισθήματα είχα. Άβουλη ήμουν. Μια κοπέλα άβουλη. Ήμουν εντελώ άβουλη και ήμουνα full brainwashed. Είχα δεχθεί πλήρη πλήση εγκεφάλου. Προηγουμένω σκεφτόμουν τα προηγούμενα χρόνια σκεφτόμουν να γίνω παπαδιά, να γίνω μοναχή, να γίνω αφιερωμένη στην οργάνωση. Είναι έτσι σκέψει είχα. Mm. Μου νομίζει. Καρία ροπορτούνη πίσω. Με ήμουν πάρα πολύ υποταγμένο παιδί. Γι' αυτό δεν ναι να σκάσουν να τσακρίσουν τώρα πώ έγινε τόσο επαναστάτρια. Ξέρεις πονάει αυτό να έχει ένα δουλοπρεπέα παιδί, να το μεγαλώνει, να το φτιάχνει εδώ το... και okay, μετά να σε. Αυτά μου έχει πει πάντα ήσουν επαναστάτρια, απλά ήσουν αφρέιντ. Προσπαθούσαν να σε έχουν φρέσει. Όχι, η ιστορία μαζί μου είναι η ιστορία του Χότσα με τον γάρον του. Είπα σου ότι ξανά. Έτσι, <χαι> ένα Χότσα σε ένα χορκό στην Κύπρο. Ο Χότσα ήταν ο Τούρκο, ο παπά του, τον Τούρκο. Ο οποίο είχε μια λαμπρά ιδέα. Να μάθει το γάιδαρο του να μην τρώει για να μην του κοστίζει πολύ σαν ό. Η πεντού είσαι, είσαι πολύ, πολύ έξοδο. Πρέπει να μάθει. Να πανηρώσει. Οπότε άφηνε τον γάρο μυστικό γιατί λέει να μην είναι μυστικό, να συνηθίσει. Οπότε μετά από 40 μέρε ο γάρο ψώφησε. Επίεροχόντα στο καφενείο του και λέει: Το γάρο μου, το γάρο μου, τζίσα τώρα που τον έμαθα να μην τρώει, ψώφησε. Ε. Το γαϊδούρι μου, το γαϊδούρι μου τώρα που τώρα που τον έμαθα να μην τρώει βρήκε να ψοφίσει. Ούτε πήγαινε στο μυαλό του ότι τον έσκασε τον γάρο και μετά ψοφίσε. Λοιπόν, <κυρίζει> <κυρίζει> το νηφικό αγάπη ήταν από μετάξι να κατέργαστο, ταυτά, μεταξύ νιων ταυτά, με Σβαρόφσκι, πόσα Σβαρόφσκι, με πόσα κουμπιά πίσω δε... Ραμμένα, ήθελαν μισή ώρα να κουμπωμένε των ηφικών Ιστορίες με αγρίου. Περιπαραγωγή. Ναι, αλλά σημείωσε ότι η Μοδίστρα, η κοπέλα, ίσω σπουδάσει σχεδιαστήρια, σχεδιαστήρα σχεδιαστήρια, ήταν Μοντίστρα. Σπουδάσει στην Ιταλία, σχεδιαστήρια, μονάδα, μου είπε ότι ω και ο αδερφό μου είχε πάει από τα τελεία και τη είπε να μου κάνει πιο πάνω τον τεκολτέο, όχι μόνο ο πατέρα μου. Η φωτογραφία που βλέπετε τα λέει όλα. Ξέρεις, σε όλο το βίντεο θα έχω τη φωτογραφία με αυτήν την ωραία. <Κι> ναι. Τι... Κατάλαβα. Τη φωτογραφία νύφη που τα λέει όλα. Τι λε. Πάλι καλά που δεν του βάλα κανένα κολάρο να είναι μέχρι το σαγόνι, Και βλέπει και το ο Στεφάνι στο κεφάλι. Σαν ε, στέμα, έτσι. Σαν, ε... πήγαμε να, από, από, εκεί που πήρε τα στέφανα του ο πύρο Δήμα. Όχι, η μάνα μου είναι αυτοκρατορική, αυτοκρατορικό στέμα. Δεν mm. σκατά Τι τέτοιο είναι. Γιατί εγώ είχα μεγάλε επιθυμίε. Ήμουν και εγώ βλαμμένο. Μην νομίζει, μην με βλέπει έτσι τώρα που είμαι λίγο βλαμμένο. Ήμουν πολύ βλαμμένο τότε. Εγώ ζήτησα να κάνω βυζαντινό γάμο. Κατά το βυζαντινό τυπικό που ήταν την ώρα τη θεία λειτουργία. Ναι. Και αυτή ήταν ένα βυζαντινό στέμα ήταν αυτό. Και θυμάμαι όταν πήγαμε να πάρουμε τα Στέφανα, ήταν την περίοδο που, που από την ίδια Στεφανού που είχε κάνει και τα Στέφανα του Πύρου Δήμα με την πρώτη του γυναίκα. Στην μου πεθάνε από καρκίνο πριν μερικά χρόνια. Ναι. Λοιπόν εντάξει εννοείται ότι είχαμε πάει στην Αθήνα αργότερα για να ψωνιστούμε με παπούτσια ξέρω εγώ και τέτοια σου λέω ήμουνα και εγώ ρε παιδί μου κακομαθημένη και ε, τα υλικά αγαθά ήταν αφθονα στο σπίτι που μεγάλωνα υπήρχαν απαγορεύσει άλλες αλλά το χρήμα έρε αφθονα γι' αυτό και δεν εκτιμώ και τόσο πολύ το χρήμα τώρα γιατί είχε χρησιμοποιηθεί ω μέσο χειραγώγηση. Ζυγισμένα πράγματα. Ναι. Τέλο πάντων. Ναι. Εγώ είχα κατέβει το Πάσχα τρει ημέρε για να κάνω τον ηφικο πρόβα και ήδη εκείνε τις μέρε δεν ήμουνα και πολύ στα καλά μου. Ειδικά εκείνε τις τρει μέρε που μείνα μακριά του, άρχισα να τσαντίζομαι με αυτόν. Ε, είχαν προηγηθεί και κάποια περιστατικά πύρου κάλου τα οποία είχαν συμβεί ενώ ήμασταν αρωνιασμένοι, είχα μια κοπέλα φίλη φίλη-φίδι που από τον υπηαγωγείο την ήξερα και από τον υπηαγωγείο μου κάνει νέγκινγκ και εγώ νόμιζω ότι τα φίλη μου και με αγαπούσε γιατί ήμουν βλαμμένο έκτοτε και ήταν όλες μου οι σχέσεις συνεξαρτητικές τις οποίες τις είπα να τη βάλω κουμπάρα ενώ με είχε πουλήσει πάρα πολλέ φορέ και στην πρώτη γυμνασίου με είχε τραυματίσει και στην πρώτη ηλικίου και στην τρίτη ηλικίου. Με είχε προδώσει πολλέ φορέ, αλλά εγώ ατού ο να θεωρώ ότι είναι φίλη μου. Και αυτό θα βάζει ένα φίλο του κουμπάρου. Και μου λέει αυτή, Πώ είναι ο κουμπάρο, μου λέει: είχε έρθει... Όταν είχε έρθει το Πάσχα, αυτό, όταν πήγαμε τα Χριστούγεννα στην Κύπρο, μας ήταν αγωνιασμένοι. Μου είπε: Α, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, μου λέει. Ε, ο κουμπάρο πώ είναι, τη λέω: Κούρι ο κουμπάρο, τη λέω: Είναι τόσο ωραίο. Γιατί όντω ο πατέρα του παιδιού στα νιάτα του ήταν ωραίο. Πώ είναι ο Λάζαρο ωραίο, τώρα ήταν και αυτό ωραίο. Τη λέω: Δεν είναι τόσο ωραίο. Και μου λέει αυτοί οι να είναι και ότι να είναι. Να κι αυτοί. Ε, οπότε να μην σου τα πολύ λόγω, ερχόταν αυτή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη να τη κάνω το προξενιό, τη έκανα το πριξενιό, μετά έκανε διάφορες ιστορίες και αυτή και ο αραβωνιαστικός τη, οπότε εγώ είχα τσακωθεί με αυτού. Με ξέρει εμένα όταν που ανέχουμε, ανέχουμε, ανέχουμε και άμα που πατήσει τον κάλο παντέλο μετά ανοίγω το στόμα μου και λέω δεν θέλω να έχω σχέσει μαζί σα. Είχα πάει no contact εγώ με αυτού και επέμενε ενώ ήμουνα στην Κύπρο για να πάω να κάνω πρόβατο Όπου βλακίε, πεταμένα λεφτά, έξοδα, χρήαστα. Δικαιωματισμό που είχα και εγώ τότε. Γι' mm. αυτό λέω ότι είχα λαζονικά χαρακτηριστικά στα 20 και στα 21. Στα 21, όταν αρμονιέστηκα ήμουν 20 το 95, όταν γεννιόμουν ήμουν 21. Τέλο πάντων, και καθόταν αυτό και έπαιζε τάβλη. μη φαντασίζω ότι έπαιζε σκάκι, τάβλη έπαιζε. Ο oh, αδερφό ο, 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 ο αραγωνιαστικό ήταν στη Θεσσαλονίκη στο διαμέρισμα μαζί με τον Κουμπάρο. Που ο οποίο του είχα πει δεν θα μπει Κουμπάρο, γιατί έτσι και έτσι. <Συμπ> γιατί με έχετε κοροϊδέψει, με έχετε πει ψέματα, με έχετε, έχετε ξεφτελήσει, με έχετε κάνει. Είναι, ξε, είναι, ξεκάθαρο ότι δεν είστε ο okay, Κέρι, παιδί μου. Και του είχα διώξει από το σπίτι μια μέρα. Δηλαδή τα πήρα, ξέρει εγώ που αργώ να καταλάβω, και εσύ το ίδιο. Αλλά άμα καταλάβουμε, τα παίρνουμε και. Όποιον okay, πάρει, η φωνή μας. Και με παίρνει αυτό στο τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις κάθομαι εδώ με αυτόν τον... και μου είπε, ε, ρε εμείς θα είμαστε δυο ξένοι στην Κύπρο, γαμπροί στην Κύπρο και είναι καλά να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και πες τη σπίση τη δικιά σου να μπούμε κουμπάρι στο γάμο για να μην γίνουμε και να πούν γιατί δεν έβαλε κουμπάρα αυτή που θα βάζει και κουμπάρα αυτό που θα βάζει και μετά δεν είναι άγκη να έχουμε σχέσεις. Και πήρα και το πνευματικό μου και μου είπαν ναι, εντάξει. <laughs> Αν ενέκρινε ο πνευματικό. Ε? Αν ενέκρινε ο πνευματικό, λέω. Και θυμάμαι ότι εγώ σκεφτόμουν τότε. Μα, μα τι ανοησίε είναι αυτέ και τι, τι τρόπο σκέψη είναι αυτό σε Τέλο πάντων. Επί απίσω. Ε, είχαμε πάει μια φορά στη θάλασσα, θυμάμαι, τον Ιούνιο. Και είχαμε πάει με το λεωφορείο στη Χαλκιδική, στον Νικήτη Χαλκιδική. Ήταν εκείνο ο αδερφό. Στην Νικήτη. Στην Νικήτη. Δεν ήξερα τι ήταν. Είναι η προμοναδική φορά που πήγα, μάνα μου, νομίζω ότι ξαναπεί. Ε, πρέπει πέσει να είμαι μόνο η μόνη Κυπρία, που σπούδαζα Θεσσαλονίκη και δεν πήγα μια φορά στα Λαδάδικα και δεν πήγα μια φορά σε Ρεμπετάδικο και δεν βγήκα μια φορά να εξωλά να αραβωνιαστώ, να παντευτώ και να τεκνογονήσω το έκανα. Έχει το τσίκο με την ωραία Ναι. Πήγαμε στην νική τη Χαλκιδική με το λεωφορείο. Ήταν μια ξαδέλφη μου, ο αδερφός του, εκείνος και εγώ. Τώρα δεν θυμάμαι τι έγινε, θυμάμαι ότι τσακωθήκαμε στη θάλασσα και ότι εγώ έβγαλα τη βέρα και την πέταξα μέσα στην άμμο. Αν ναι, εννοείται ότι τις βέρες... <laughs> Κλασική κίνηση, μπορείς να με φανταστείς τι το κάνω, είναι. <laughs> Εννοείται ότι τις βέρες τις αγοράσαμε με λεφτά το γονιό μου. Από το Βιλδυρίδι όμως. Mm. Σπου... Μην νομίζει, σου λέω ότι είμαστε. που μου το παίζει εσύ πώ τώρα. Εγώ ήμουν super πώ τότε και γι' αυτό τώρα δεν θέλω να καθόλου πώ. Τέλο πάντων. Και... Εγώ το παίζω πώ, σούπερ supermarket μου αρέσει. Πλάκα κάνω, μου αρέσει. Ξέρω. Ωραία. Το παίζει και στα παπούτσια και σε άλλα προβλήματα. Τέλο πάντων, α μην το σχολέσω. <laughs> πλάκα κάνω. Και θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση ότι περισσότερο έψαχνε να βρει τη βέρα παρά να τα φτιάξει μαζί μου. Και είχε ρίξει και κάτι μπουκάλια μπύρε και τα και δέξε, έτσι και οργή. Και θυμάμαι ότι μπήκα μαζί με την ξαδέρφη σε ένα ταξί μπήκαμε. Μπήκαν αυτοί σε ταξί να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη και μπήκαμε εμεί στο λεωφορείο, μπήκαμε εμεί στο ταξί. Και όχι αυτή, ε, λέει: Εγώ δεν μπαίνω μαζί σου στο ίδιο λεωφορείο. Φεύγω. Και πήγε ένα ταξί και έφυγε με τον αδερφό του. Και εμεί μπήκαμε με την ξαδέρφη στο λεωφορείο και έκλεγα σε όλη τη διαδρομή και είχα αποφασίσει να χωρίσω. Είχα αποφασίσει να χωρίσω. Τον Ιούνιο του 1996. Και wow. μετά πήγαμε πίσω στο διαμέρισμα. Πήγε η μου στο διαμέρισμα τη. Μόλι έμεινα μόνη μου κοίταν και ήταν κι αυτό μέσα. Θυμάμαι να κάνω κάτι γοερά κλάματα, δηλαδή με είχε πιάσει ένα φόβο αποχωρισμού, φοβερό, τεράστιο. Και σκεφτόμουν τώρα τι θα γίνει. <Θυκλή> <Θυκλή> θα χωρίσω αραβωνιασμένη, Τι θα, 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 θα. Φοβόμουν και. Είχα συνηθίσει μαζί του. Γιατί σίγουρα αυτό δεν με έδερνε όπω οι μου. <Θυκλή> Ούτε με έδερνε. Ούτε με ηρωνευόταν, τουλάχιστον ξεκάθαρα. ή τουλάχιστον ακόμη τότε δεν είχε αρχίσει να με ηρωνεύεται. Ήταν, ήταν μια καλύτερη φάση από εκείνη. Αγχώδε την θεσμού. Αποδιοργανωμένο. <laughs> <θα>. Αποδιοργανωμένο. <laughs> <Full. laughs> Τέλο πάντων, και πήγα εγώ με γοερά κλάματα και τον παρακαλούσα να τα φτιάξουν. Φυσικά και αυτό ήθελε να τα φτιάξουν. Γιατί όταν πήγαμε στο διαμέρι να πήγε και βάλε τη Χούβερ, την ηλεκτρική σκούπα που βαριόταν να τη βάλει. Οπότε ήταν, αυτό ήταν μια κίνηση <laughs> ότι κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω. Και θυμάμαι να κλαίω στο πάτωμα στον μπάνιο και να χτυπιέμαι, με συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με και τα βρήκαμε. Περάσαμε και τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη, τον Αύγουστο, μάλλον τέλο Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου πήγαμε στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, εγώ ήθελα, θρησκευτη... ήθελα βυζαντινό γάμο, που είναι το πρωί βυζαντινό yeah. τυπικό. Με τη Οι μεγαλομανίε μου και οι αλαζονίε μου. Και λέει ο πατέρα μου και η μάνα μου, κοιτάξτε, εφόσον θα κάνετε βυζαντινό γάμο, πρέπει να καλέσουμε όλη την ενορία. Οπότε ξέδωσαν 6.000 προσκλητήρια και μου μας είπαν να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι να καλούμε όλη την ενορία. Εγώ ντρυπόμουν πάρα πολύ 21 ετών να χτυπώ την πόρτα λέω «Γεια σας, είμαι η Θέκλα, είμαι η κόρη του πατρός Ανδρέα, θα παντρευτώ την Κυριακή 18 του μηνός στην ενορία μας και επειδή είστε στην ενωρία μας σας καλούμε στο γάμο Το η οποία πρόσκληση στο γάμο έχει και πρόσκληση στο φαγητό». Κάτσε, τα προσκλητήρια δεν έφταναν, γιατί δεν να από σπίτι σε σπίτι. Να του πείσει, δεν κατάλαβα. Έτσι καλλιούσαν τότε στην Κύπρο. Ήταν αντροπή να στείλει στο σπίτι κτίριο. Να πήρε σπίτι σε σπίτι. Το 1996. Καλά, δεν είναι και 100 χρόνια πριν, δεν είναι Έτσι μου είπε η μαμά μου να κάνω. Oh. Ο άλλο, ω συνήθω, όποτε είχαμε μια δυσκολία να ρωτούσε, δεν είπα σου που ήταν να γεννήσω τον Λαζόν, πάθε πνευμονία. πνευμονία. Τον τη στράτα μπάλε, πάθε πνευμονία. κάθε του σπίτι, τον πήρε. Οπότε, να μόνιμο εγώ, με στην πειρά, με στη ζέστη να χτυπώ τι πόρτε αγνώστου στο σπίτιο, να γαλλιώσω το μου. και κάτι προσκλητρία με βυζαντινή γραφή. Βυζαντινά καλλιτεχνικά γράμματα εννοείται σε πολύ καλό χαρτί και εννοείται με. Αν μη τι άλλο. Που Τέσπα. Οπότε ο γάμο ήταν ορισμένο 8 18 Αυγούστου, 6.000 καλεσμένοι. Ήρθαν 6.000 άτομα μέσα στην εκκλησία. Μιλούμε ότι ήταν έτοιμη να πλημμυρίσει η εκκλησία. Ρεπορτάζ για το γάμο είχε στι ειδήσει, τι βραδινέ. Ρεπορτάζ για το γάμο είχε σαλόνι στο κοσμικό περιοδικό τη Κύπρου. Στο περιοδικό των περιοδικών είχε σαλόνι ρεπορτάζ του γάμο Ευτυχώ έχασα και το περιοδικό. Δεν το περιοδικό, το περιοδικό. <laughs> το μιλουδία. Τέλο πάντων ξέρω εγώ ότι ε, έχουν αγοραστεί τα κρέατα. Εγώ τις ημέρες οι οποίες ένα building up προς το γάμο έκανα δύο αυτοκινητικά ατυχήματα. Μάλιστα την πρώτη φορά είχα και το βέλος... Ένα μήνα, δύο, μήνα, ναι, ναι. Είχα και το βέλος... Το... Ε, ήταν τα μοναδικά ατυχήματα, αυτοκινητικά ατυχήματα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ξέχασα όταν με ρώτησαν αυτοκινητικό ατύχημα. ξέχασα γιατί ήμουν 21 έτου. Σε έναν δρόμο που, τον, που είχα οδηγήσει πολλέ φορέ, ενώ ήδη είχαν τρία χρόνια που οδηγούσα, ήταν πίσω, είχα πίσω στο Πισιρόν κάθισμα το Βέλο που το πήγαινα στο καθαριστήριο. Τότε πεζόταν <laughs> στην τηλεόραση και ήταν πολύ δημοφιλή σειρά η πρόβα του νηφικού. Και στο ρεπορτάζ του οποία γίνεται τηλεόραση, ο δημοσιογράφο είπε: Η πρόβα του νηφικού άργησε να γίνει γιατί νύφια είναι πλάκη σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ατύχημα, ναι. Κοίταξε, εάν δεν ήταν καλοκαίρι και ήταν άλλη περίοδος, θα ήταν δυστύχημα και πολύ νεκρό δυστύχημα. Γιατί καρφώθηκα πάνω σε έναν τείχο νηπιαγωγείου και έπεσε ο τείχο. Oh. Μιλούμε τεράστια ζημιά του αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο ήταν στο μηχανικό για 15 μέρε. Yeah, Όχι. Πήγα να βγω από το ΑΛΤ για να πάω απέναντι, είχε εμπαρκαρισμένο ένα βαν σε σημείο που μου έκοβε την... <συμίως> Εν καλά, αν ερχόταν κάποιος από πάνω από κάτω, στη λεωφόρο είναι Ελλάδος. Ε, μια κεντρική λεωφόρο. Είναι η ίδια λεωφόρος που, σου... 14 του Αυγούστου σε πιο ψηλό σημείο προσπάθησα να διασταυρώσω με το αυτοκίνητο. Έτσι όπως βγήκα, Ενέ, πρόλαβα καν να μπω μέσα στο δρόμο. Ερχόταν ένα με λιγκιόδη ταχύτητα. Τότε μέσα στην πόλη δεν είχα βάλει τα σαμαράκια, και μπορεί ο άλλο να πηγαίνει με 120 με στην πόλη. Οπότε μου χτύπησε στην πλευρά του οδηγού, το αυτοκίνητο έκανε ολόκληρη στροφή στον δρόμο, και πήγαινε και χτύπησε απέναντι πάνω σε ένα νηπιαγωγείο μου, τα στίγμα απέναντι γωνία. Και έπεσε το τείχο του νηπιαγωγείου το περιτύχισμα. Αν είσαι μωρά μέσα. Και μετά χτύπησε το αυτοκίνητο τη μάνα μου μετά. Πάλι με παρόμοιον τρόπο. Ε, δεν ήταν ο ίδιο τρόπο. Ήταν δηλαδή, σε μια άλλη λεωφορών που εγώ πήγαινα ευθεία και πήγαινε ένα κύριο που οδηγούσε ένα μερσεντέ. Η μάνα μου το έδωσε έναν ω την μετρό. Μετά το μήνυμα έπαιξε ένα μετρό. Να μπλέει ένα γαλάζιο μετρό. Τι είναι το μετρό που, σαραβαλιάσαμε το ρεσόδο. Τι εγώ έκανα με κούρσε με το μετρό. Ξέρετε, ήταν <laughs> <laughs> μόνο χίλια κυβικά. Και μιλούμε για το μετρό, επειδή μου με ήταν κούρσα. Και πήγαινε μέσα, στο, μέσα στην εθνική που στο φίλο μου πήγαινε. Το ήταν πολύ ελαφρύ, του πατούσε, πήγαινε 160 το πετρό τώρα. Σκέφτονται βλακίε, σε κάνουν να με στανιέτα μα. Και όπω πήγαινε εγώ ευθεία, βγήκε ο άλλο που το alt και με χτύπησε στη πλευρά του, του οδηγού πάλι. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πάρει τηλέφωνο εκείνο των πνευματικών και του είπα: Νομίζω ότι κάτι παίζει. Κάτι θέλει ο Θεό να μου πει. Κάτι yeah. Ναι. Yeah. Νομίζω ότι υποσυνείδητα ήθελα να γλιτώσω από αυτόν τον γάμο. Τότε ήταν είχε χτιστεί το περιβόητο σπίτι. Το σπίτι μου ήταν η Πρίκα. Ναι. Το οποίο ήταν σε μια περιοχή απόσταση από στάση που την πόλη, περίπου όσοι είναι το χωριό μου την πόλη τώρα. Γιατί από τότε ήθελα εγώ να μένω στο χωριό. Ε, όταν ήρθαν τα συμπεθερία να του φιλοξενήσουν, η μάνα μου δεν ήθελε να του φιλοξενήσει στο δικό τη το σπίτι. Είπε να πάνε τα συμπεθερικά σου να μένουν στο χωριό, να μένουν στο σπίτι, το οποίο ήταν νεόθμητο. Ε. Μόλι είχε τελειώσει το σπίτι, και δεν είχε ούτε ρεύμα. Είχα μια γεννήτρια για ρεύμα. Ναι, ήταν, και, ήταν καινούρια περιοχή, αφού ήταν καινούριο. Mm. Και η μάνα μου είπε: Εγώ δεν μπορώ να έχω κόσμο να φιλοξενώ. Ένα χρόνο να πάνε να μένω στο σπίτι, να του παίρνει, να του φέρνει εσύ. Και μετά που να παντρευτείτε, τη νύχτα μου να παντρευτείτε, να έρθουν να μείνουν κάτω στο δικό μα το σπίτι, και μετά αυτό. Mm. Πάμε τώρα στην εξιστόρηση τη τελευταία ημέρα του γάμου. Για να δούμε πόση ώρα έκανε μια εισαγωγή για να πάμε στι 17 <Κι> Αυγούστου 1996. Για να δούμε. Μάλιστα. 35 λεπτά εισαγωγή για να φτάσουμε στη 17η Αυγούστου 1996. Την παραμονή τη ναι. Αυγούστου. Ήδη είχα συμβεί δύο καυγάδε μεταξύ μου και του γαμπρού. Τη μια φορά. Είδε τα, 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 τα τσόκρα, τα σόλ που ε, κοίταζα να σήμερα online. Ναι. Μια φορά έριξα το κάτι κόκκινα σιώνα ξύλινα. <laughs> αλλά δεν τον επέτυχα στο κεφάλι. <laughs> προς, προς υπεράσπιση που δεν ήταν αυτά με το ψηλό ήταν τα φλάτ. Τα ξύλα και τα σιώνα. Λιγότερη ζημιά. Ναι, δεν έπεσα στο κεφάλι. <laughs> Είχα δύο εκρήξεις αντιδραστικής βιότητας, ελπέδει, είπα. Ε, τράκαρα δύο αυτοκίνητα, ήμουν εκτό αυτού. Οπότε σε κάποια φάση λέω στη μου θέλω να χωρίσω. Τρει φορέ τι το είπα. Εκείνον τον μήνα μου προηγήθηκε του άμμου. Την mm. πρώτη φορά είπα μου εντάξει θα σε υποστηρίξω. Μόλι μου είπαν εντάξει θα σε υποστηρίξω, εγώ είχε στην καπάνω μου και άλλαξα γνώμη γιατί σκέφτηκα ότι είμαι τόσο κοντά στο να κάνω παιδιά, είμαι τόσο κοντά στο να παντρευτώ, γιατί είχα λησάξει να κάνω παιδιά. Την επόμενη φορά μου τη είπα: Θέλω να χωρίσω, είπε: Με σε τρελή, θα σε πάρουμε στο ψυχιατρίο. Την άλλη φορά μου τη είπα: Θέλω να χωρίσω, μου είπε: Να με χωρίσει, ποιο θα σε παίρνει, χαρτωμένη χωρισμένη. Αραβωνιασμένη χωρισμένη. Ποιο oh, θα σε παίρνει, yeah. λέει. Yeah. Ναι. Από Σημειώστε ότι ήμουν και παρθένα. Oh, Αν okay. αυτόν έχει κάποια σημασία, που δεν έχει σημασία, εννοείται. Χωρισμένη από είναι μεγάλο χ. Ναι. Ποιο θα δε... σε παίρνει, χαρτωμένη, χωρισμένη. Χα... χωρισμένη. Μεγάλο ε, για την πάθον του 1996 και τα μυαλά τη μάνα μου τα συντηρητικά, ναι. <συσίλια> ε, σου λαλί μου να με βιαστεί, αλλά βιάστηκε. ο παπά σου που φταίει, που σε κούρτισε. Αλλά αυτέ και σου, γιατί δεν μπορεί <συσίλια> να μείνει χωρί άντρα. Μα λαλό εγώ ήθελα να ερωτευτώ. Έτα τώρα, τσαμέλα λιμού. μου λαλό τη αφού ήθελα. Εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ, ήθελα να. <συσίλια> το ρήμα του γάμου ήθω. Ε, ό, καλά να πάθει. και ο του σου κάνει υπομονή. Εγώ πώ έκανα υπομονή και αραβωνιάστηκα στα 25 και παντρεύτηκα στα 29. Και εσύ δεν έκανε υπομονή. Αλήθεια είναι δεν είχα υπομονή. Και επίση ούτε περνούσε καν από το μυαλό μου η ιδέα ότι θα μπορούσα να κάνω μια ερωτική σχέση να μην πω σε κανέναν τίποτα, αφού μου στη Θεσσαλονίκη μόνη μου. Πόσο ηλίθεια δηλαδή! Ζούσα μόνη μου στη Θεσσαλονίκη με άφθονη ροή χρημάτων, με δικό μου διαμέρισμα. Και εγώ θέλω να πάω να η δυσπλήση εγκεφάλου. Ε, μπορούσα να κάνω ζωάρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κοφικενόνο μου. Ήμουν παλαβή. Δεν λέω ζωάρα, ενώ. Να πάω στα πάρτι που κάνουν οι φοιτητέ. Δεν πήγα σε ένα πάρτι, δεν πήγα σε μια φοιτητική εκδρομή, τίποτε. Είσαι να παλαβή, Brainwashed πώ να. όλα ήμουνα. Και είχα και ωραία πόδια. Και εμεί πόδια. Πελάρεσα. Λοιπόν. Με όλα αυτά τα συγκρούμενα συναισθήματα μέσα μου. Α, 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 α. Λίγε μέρε πριν το γάμο, είχαμε πάει μια βόλτα στο λιμανάκι τη κάτω από αυτήν. Είναι ακόμα ανεπίαμε. Είναι πιάμενο με τα αυτοκίνητα. Είναι στο λιμανάκι, αλλά είναι να περπατήσουμε. Στο Κάστρο, γύρω. Yeah. Ναι, τσάμι στο Κάστρο. Και ήταν ο φίλο μου, ο Νικόλα, ο Εύζονα, ο παιδικό μου φίλο, που ζει στο Παρίσι, εντό μα κάλεσε στα γυναίθια του. Yeah. Ο Νικόλα τότε ήταν ακόμη στη φιλοσοφική Αθηνών, μαζί με την αδερφή του. Ο Νικόλα ήταν ο κολλητό φίλο που είχα σε όλων των το... δημοτικών. Τι τελευταίε τάξει του Δημοτικού, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είχαμε φοβερή διανοητική χημία. και έχουμε ακόμα. Άμα βρεθούμε με τον Νικόλα, μιλούμε με τι ώρε. Δεν σταματούμε να μιλούμε. Και ήταν ο Νικόλα μαζί με την αδερφή του. Και ήμασταν κι εμεί με το τον αραγωνιαστικό Και πιάσαμε την κουβέντα. Και άρχισα να μιλώ με τον Νικόλα. Και άνοιξαν τα ουράνια μπροστά μου. Τι πάω να κάνω. Και συνειδητοποίησα ότι τέτοιου είδου διανοητική επικοινωνία και πνευματική επικοινωνία δεν είχαμε τον αρωνιαστικό μου. Και πρέπει να ενοχλήθηκε και κιόλα ο άλλο, γιατί εγώ και ο Νικόλας μιλούσαμε, 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 μιλούσαμε και γνώσαμε τους άλλους γύρω μας. Ε, ποτέ δεν είχαμε σεξουαλική ερωτική σχέση με τον Νικόλα, ούτε έχουμε, είναι καθαρά φίλος μου, ξέρεις τον Νικόλα. Αλλά ε, τούτο είναι, ήταν, πολύ πολλά μεγάλο σημαντικό για μένα. Και επίση ο Νικόλα ήταν επίση μεγάλο σημαντικό για μένα, γιατί μια εβδομάδα πρωτού χωρίσω πάλι επέτυχα τον Νικόλα στην κάτω παφό. Και μόλι είδα τον Νικόλα, πετάχτηκα στο απέναντι πεζοδρόμιο, ναι, πιάσαμε την κουβέντα με τον Νικόλα και πάλι δεν ναι, σταματούσαμε. Και για μένα συνειδητοποίησα ότι εγώ θέλω έναν άντρα ο οποίο να έχει spirituality, να έχει πνευματικότητα, να είναι ε, άνθρωπο που να μπορούμε να συζητούμε. Εννοείται ότι δεν ήβρα κανέναν που να σαν τον Νικόλα με το 2023 που σε γνώρισα αλλά έπαιξε ρόλο ο Νικόλα. Άθελα το του άνθρωπο. Ρόλο για να σκεφτεί, για να κάνει κάτι. Απλά να το. Όχι, και μόνο η παρουσία του Νικόλα, ρε παιδί μου. Ο Νικόλα είναι σαν τον αδερφό μου. Είναι συγγενή ο Νικόλα. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό με τον Νικόλα. Αλλά ήταν, ήταν έτσι σαν μια στιγμή έτσι, ε, σαν ένα ψένα λαμπτήρα, τσι λέγονται φατ. Πάλι όμω αποκοιμήθηκα πάλι. Ναι. Ενόμιζα εντελώ παλαβάτσι την, την περίοδο ότι μπορεί να παντρευτεί έναν άντρα με τον οποίο να έχει μόνο ερωτική σεξουαλική σύνδεση και να έχει πνευματική και διανοητική σύνδεση με άλλου ανθρώπου και να είσαι οκ. Okay. Εννοείται όμω ότι δεν έχει. Γίνεται αυτό. Ε, εννοείται ότι δεν γίνεται. Τέλο πάντων, να με στα πολύ λόγο. Εγώ με το όλο το μπέρδεμα μέσα στο μυαλό μου έφτασα στην προηγούμενη δουλειά. Ναι. Είχα και κάποια παράπονα από την πρώην πεθρά μου. Χαζά παράπονα. Που λόγω του ότι ήμουν καλό κορίτσι δεν είχα εκφράσει ποτέ. Και κρατούσα τα μέσα μου. Τέλο πάντων, την προηγούμενη του γάμου έκαμε έναν τραπέζι στην η μάνα μου στην αυλή έβγαλε μπόσα τραπέζια, ήρθα συγγενείς. Κάναμε τα παραδοσιακότατα. Εγώ εν τω μεταξύ έπρεπε να πω στην αισθητικό η ώρα δύο. Κάτι είχα να κάνω λέιζερ, κάτι ξέρω εγώ. Κάμε και λέιζερ που τότε αγάπη. Δηλαδή με νομίζεις δηλαδή, είναι όλα τα μεγαλία μαζί. Και... Ήταν μια θεία μου, γυναίκα του αδερφού του παπά μου και λέει θέκλα έπιασες κουφέτες για το γάμο, κουφέτα. Και λέω ότι δεν ξέρω, αλλά τώρα που το θυμάμαι, λέω στην πρώην μου, όταν ήταν γίνει ο αραβώνας, τα κουφέτα δεν μου τα έδωσε για να τα δώσω στι φίλε μου να τα βάλουν κάτω από το μεξιλάρι να δουν ποιο θα παντρευτούν. Υπήρχε τον το έθιμο τότε, mm. να πάρει τα κουφέτα. Και τι γυρίζει και μου λέει η δεν φτάνει που δεν με έφτασαν τα κουφέτα για να δώσω σε όλου του συγγενεί και αγόρασα κι άλλα. Έχει και παράπονο, μου λέει. Γιατί και η μάνα μου και η πεθερά μου έκαναν σαν να ήταν δικό του ο γάμο. Μάλιστα. Οπότε εγώ τότε τσαντίστηκα με την πεθερά μου, δεν τη είπα τίποτα. Επήγαμε μαζί με τον Άραβονιαστικό για να πάω στην αισθητικό μου που ήταν κοντά, ήταν με τα πόδια και στον δρόμο του λέγα: Εμάνα σου, και μάνα σου, κοιμάνα σου. Αυτό δεν μου απαντούσε καθόλου, δεν μου μιλούσε. Τη μορία τη σιωπή, το αγαπημένο του μοντίου, Ήρθαμε πίσω, οπότε επειδή είχαμε ένα μόνο αυτοκίνητο, είχε φτιαχτεί τα αυτοκίνητα του πατέρα μου, μετά το φαγητό, εγώ έβαλα μέσα πεθερών πεθεράν, κουνιάδων και γαμπρών, Α, οδηγούσα εγώ για να πάμε στο σπίτι, στο χωριό, να στρώσουμε τα σεντόνια του γάμου, τα σατέντα με τα ξοτά που είχα αγοράσει. Τούτα όλα ήξερα να τα κάνω. Να κοιμηθούμε για μεσημέρι, και μετά το βράδυ να τους πάρω όλους κάτω στο σπίτι του γονιού μου, να πάρουν και τα πράγματα τους τα παιδικά, να κοιμηθούν... Όχι. Περίμενε. Εγώ πήγα μαζί του και για να στρώσω τα συντόνια τα σατέν και μετά ήταν να φύγουμε με τον γαμπρό να πάμε κάτω και την ημέρα του γάμου ήταν να τα στρωμένα τα συντόνια τα σατέν και δεν ξέρω ποιος ήταν να πάρει κάτω στο σπίτι με τα πράγματα τους για να μείνουν. Τέλος πάντων. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, πάμε πάνω, μιλούμε το σπίτι, ήταν χτισμένο με στην ερημιά. Πάνω, πολύ ωραία τοποθεσία, πάλι πάνω στη μύτη του βουνού, από κάτω να φαίνεται όλο ο, ο, ο παθιακό κόλπο. Αλλά είσαι σε ένα χιλιόμετρο, ένα μισή χιλιόμετρο απόσταση σπιτιά, εφορούσα τα γνωστά κόκκινα τσόκαρα σόλ. <laughs> Έχει σημασία να <ενώ> το μου λέω. <laughs> τα επιτάμενα. Τούτα που παράγγειλα μαύρα, ναι. Κακό είναι παράγγειλα κόκκινα. Μάλλον προστασία σου. Το είδε, δεν πετάνε όλα. <laughs> Όχι μαύρα για να ταιριάζουν όλα. Ναι. Και κατεβαίνουμε στο σπίτι, αρχίζω να στρώνω τα σαντέντα και γυρίζω. Με ξέρεις πως είμαι άμα αμάθ... Σκέφτομαι κάτι και κάνει build up, Χτίζεται μες στο μυαλό μου και αρχίζω και λέω φορτώνω. Άι, από αυτό σου και εσύ και ο Οπότε φόρτωσα, φόρτωσα και φώναξα την πεθαρά και τη λέω: Άκου να σου πω, έχω παράπονο, είναι δικό μου ο γάμο, δεν είναι δικό σου ο γάμο και γιατί κάνει έτσι και γιατί πήρε τα κουφέτα. Άκου το Και γιατί πήρε τα κουφέτα τότε που ήταν ο Αραβόνα. Έγινε εκεί ένα καυγά και ο γιο τη, ο οποίο ήμουν εγώ 21 και ήταν εκείνο 19, υπερασπίστηκε την μάνα του. Οπότε εγώ του είπα μια πολύ κακιά μια κουβέντα. Του είπα: Εγώ σε φρόντιζα, σε έπλαινα, σε μαγείρευα για ένα χρόνο και όχι η μανά σου. Ήταν ιδιαίτερο βαριά αυτή η κουβέντα γιατί για συνθήκε που έχουν να κάνουν με εκείνη την οικογένεια και δεν υπάρχει νόημα να τι αποκαλύψω, είχε στερηθεί και τη μανά του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν του είπα αυτή την κουβέντα, θύμωσε κι αυτό, οπότε με καταχαιρίασε, με έδιρε. Θυμάσαι το περιστατικό μου που σου είπα ότι μου είχε δώσει ο πατέρα μου μια φορά ένα μπάτσο και ήταν το χέρι του πάνω στο μάγουλο μου και τα δάχτυλα του στο λεβό μου. Έτσι προσγιώθηκε και το δικό του χέρι. Έφαγα έναν πολύ δυνατό σκαμπύλι. Σαν το μα που λέει ο άλλο ο φίλο μα. Ναι. Έναν πολύ δυνατό σκαμπύλι. Οπότε έγινε ο μαύρο χαμό. Κλειδώθηκαν όλοι σε έναν από τα πέντε πνοδοματέα του σπιτιού. Και έλεγαν δεν θέλουμε να γίνει αυτός ο γάμος, φεύγουμε. Εγώ μου μόνη μου εκεί πάνω... Α, ψέματα. Δεν ήταν το αυτοκίνητο. Μα είχε πάρει ο πατέρα μου με το αυτοκίνητο και μα άφησε για να έρθει μετά να μα πιάσει γιατί είχαν μόνο ένα αυτοκίνητο. Οπότε αν είμαστε στα μέση του πουθενά, χωρί αυτοκίνητο, χωρί τηλέφωνο. Δεν υπήρχαν κινητά το 1996. Δεν είχαμε εμεί τουλάχιστον κινητό. Οπότε εγώ κλαμμένη, γιατί λέω τι θα γίνει τώρα. Κλαμμένη, δαρωμένη. Ζητά πάλι συγγνώμη. Όχι, μετά έγινε η συγγνώμη. Άρχισα να περπατώ μέσα στο κατά καλό να είναι γύρω στι 4 το απόγευμα. Τρει ή μισή, τέσσερι το απόγευμα. Επερπάτησα ένα μισή χιλιόμετρο μέχρι το πιο κοντινό σπίτι στο χωριό. Εμπίκα σε άθλια εγκατάσταση μέσα στο σπίτι. Είπα στην κοπέλα μου, μπορούσε παρακαλώ να πάρω ένα τηλέφωνο. Και πήρα το παππού μου τηλέφωνο και του λέω με έδερεν ο κουνιάδο μου. Τώρα είναι όλοι κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο και λένε ότι θέλουν να φύγουν και δεν θα γίνει ο γάμο. Οπότε ο πατέρα μου έπιασε τον πνευματικό και ήρθαν τρέχοντα, οδηγώντα πάνω στο χωριό. Όταν ήρθε ο πατέρα μου, μπήκε μέσα στο δωμάτιο, το master bedroom. Ήταν έτσι μεγάλο όπω το πινό που έχουμε τώρα για να καταλάβει. Ήταν πάνω από το σαλόνι, τόσο μεγάλο ήταν το σαλόνι, ήταν το πινό Έκατσε σε ένα σκαμπό εκεί στον καθρέφτη και μου λέει: Δεν μπορώ. Θα πάθω εγκεφαλικό. Έχουμε 200 άτομα που μαγειρεύουν για το γάμο αύριο. Έχουμε 6.000 προσκλητήρια. Δώσαμε 6.000 προσκλητήρια. Αυτό θα είναι εξω. οι κάμερες. Mm. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε πήγα εγώ ένα και πήρα ένα μποτήρι νερό. Τον έλουσα στο κεφάλι για να μην παθεί εγκεφαλικό, γιατί δεν κατακοκκινείς ολόκληρος. Πρέπει να έβγαινε η πίεση δεν ξέρω πόσο. Και του λέω, θα ζητήσω συγγνώμη, να με συγχωρέσουν, να γίνει ο γάμος. Οπότε πήγαμε ο πατέρα μου, ο πνευματικό, ο γαμπρό και εγώ, στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου που ήταν κοντά στο σπίτι. Και πήγαμε στον Εσπερινόν. Θυμάμαι να είμαι εγώ να τη τύπανω στι πλάκε του, του της εκκλησίας και να κλαίω και μετά πήγαμε στο αρχονταρίκι μαζί με τον ηγούμενο να μας μιλήσει ο ηγούμενος ο πνευματικός ο πατέρας μου Εκεί ζητούσα συγγνώμη, 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 είμαι παλιό χαρακτήρα. Συγγνώμη, λέω βαριέ κουβέντε. Συγγνώμη, φωνα, θυμώνω χωρί λόγο. Συγγνώμη που είμαι έτσι. Σε παρακαλώ, θα γίνω καλή. Παντρέψουμε, κάμε με, φτιάσε με, ράνε με και με συγχώρεσε. Οπότε μετά από αυτό, ε, στην πάφο στο σπίτι τα πεθερικά, ο γαμπρό, ο πατέρας μου, ο πνευματικό, και εγώ βρεθήκα στο σπίτι να μαζεύω τα σπασμένα. Γιατί μου είχε να αγοράσει η μάνα μου ένα σετ πιάτα με επιχρυσωμένα με χρυσό 24 καρατίων γύρω γύρω και πολύ καλά μαχαιροπύρουνα και αυτά και αυτά είχα σημασία τα σατέντα τα συντόνια τα με τα νηφικά και τα καλά το πέντε είχε σπάσει έναν έναν τα πιάτα ο γαμπρό. Ο γαμπρό δεν με χτύπησε εμένα. Ο γαμπρό έσπασε τα πιάτα στο μάρμαρο του περλάτου. Και μέχρι όσων καιρών είχα το σπίτι, φαίνονταν τα σημάδια στο μάρμαρο. Τα έπιανε τα πιάτα και τα σπάζει με δύο, έναν έναν. Αντί να με δει εμένα, δεν είναι τα πιάτα. Δεν, μου, δεν σήκωσε ποτέ χέρι πάνω μου ο γαμπρό. Και θυμάμαι ότι ήμουν με την ξαδερφή μου και καθαρίζαμε τα σπασμένα Εξαδέρφη μου, με έκανε παράπονο γιατί να μην τη βάλω κουμπάρα στο γάμο και βάλα μια άλλη εξαδέρφη μου. Και μετά το βράδυ βρεθήκαμε στο πατρικό μου, όπου οι γονεί μου παράγγελαν πίτσα χωρί αλλαντικά, μόνο με τυριά, γιατί είχαν δώσει ειδική άδεια ανυπνευματική για να κοινωνήσουμε στο βυζαντινό γάμο <laughs> να φάμε μόνο τυριά. <laughs> ε, καθόμαστε στο τραπέζι. Και έβλεπα απέναντι μου το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αστενοχωρημένη. Και η πίτσα είναι αμαρτία μου. Ξέρεις, το Σάββατο, έχει ξηροφαγία, δεν έχει πίτσα σκέφτε. Όχι, όχι, επειδή ήταν, είχαμε γάμονε... έκαναν... Α, είπαν, επιτρέπω, η πίτσα. Ήταν η πνευματική πίτσα χωρίς κρέατα, μόνο με τυρί. Α. Και έκαναν όλη αστεία. Ήταν όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όλα, Εγώ όμως σαν την Μεγάλη Παρασκευή, ο αδερφός μου ήταν φαντάρος, ήταν 18 χρονών. Ε, τέλειωσεν, δι' τέλειωσε, ε, τέλειωσεν, μπουτζάμε, ε, ζήτησα συγγνώμη σ' είπαμε, μετά έπιακαν όλοι να κοιμηθούν, ο γαμπρός κοιμηθήκε στο σπίτι μου την ημέρα, κοιμηθήκε στο σπίτι μου την ημέρα, ο γαμπρός, στο σπίτι μου πάνω, νομίζω, κι εγώ κοιμήθηκα στο παιδικό μου δωμάτιο, στο φίβικό μου δωμάτιο, και ήρθε ο Θεοδόση, ο αδερφό μου, που ήταν 11 το βράδυ, που πήρε ένα από το στρατό. Ήταν ο ναι. ήταν καταταγή, Πρέπει να τον Ιούλιο, και ήταν 18 Αυγούστου. Και δεν είπαμε τίποτα στον αδερφό μου. Δεν είπα τίποτα στον αδερφό μου. Και θυμάμαι έτσι σαν το όνειρο, ότι εγώ είχα... ήταν τρει το πρωί, και δεν με έπαιρνε ο ύπνο, γιατί ήμουν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, φοβερά απορριθμισμένη. Και ήρθε ο αδερφός μου και ξάπλωσε δίπλα μου και λέει μου θούλα, με έλεγε θούλα, θεκλίτσα θούλα. Mm. Πω πω θούλα, το σκέφτεσαι ότι θα παντρευτείς και θα αρχίσει μια καινούρια ζωή. Και πω σκέφτεσαι και θυμάσαι μου ήταν μικρή και έλεγε μου έτσι χαρούμενα πράγματα και εγώ ήθελα να κλάψω και δεν ναι μιλούσα. Και όταν ο Θεός ήμουν στάζω, θέλω να κοιμηθώ, ξέρω εγώ. Δεν του είπα Είμα, θα το μετά το γάμο ο Θεός με να το μάθει και μετά που, που θυμούμαι πότε το είπα στο θεοδόση. Οπότε κατά τις 3.30 το πρωί είναι δέησε ο να πάει να πέσει στο δωμάτιο ε, προσπάθησα να κοιμηθώ, δεν κοιμηθήκα καθόλου. Και έπρεπε να σηκωθώ 4.30 το πρωί για να πάω η ώρα 5 στην Κομμότρια να μου φτιάξει τα μαλλιά μου μεγάλο πρεπός για το γάμο. Μετά να πω στην αισθητικό η οποία χρειαστεί και να μου βάλει 5 στρώσεις μακιγιάζ για να μην φαίνονται οι μόλοπες. Ήταν βράδυ, δεν είναι οι μόλοπες Και η ώρα 8 το πρωί είναι πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Επήγαινε ο Θεοδόσης να φέρει τους γονείς, τους γονείς και τον γαμπρόν από, την, από πάνε. το σπίτι κάτω. Ναι. Τώρα δεν ποιον αυτού για τον πήγαμε εμείς. Οδηγούσαν ο πατέρας μου. Να θυμούμε. Υπήρχαν δύο αυτοκίνητα, έναν του γαμπρού και έναν της νύφης. Εμεί νομίζω ήμασταν με το δικό μου. Δεν, δεν, ξέρω, με το πατέρα μου το αυτό, το μαύρο, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Και θυμάμαι ότι όταν ήταν να φύγουμε, εγώ ήμουν έτοιμη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν έτοιμη πριν την ώρα μου, επειδή δεν ήθελα να πάω προφανώ. Και θυμάμαι ότι ήταν 8 και 5 και η μάνα μου πήγαινε γύρω-γύρω από το σπίτι, επειδή είχε ο Σιντή να δει ανεκλείδο. εγώ θύμωσα, σου λέτε αλλά ότι είσαι μια φορά που είμαι στην ώρα μου να αργήσει. Του ο, ο πατέρα μου, πρόσεξε, ακόμη είσαι δική μου, Μπορώ να σε δείρω αν θέλω, λέει. Άλλο σε ε, Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, πήγαμε στην εκκλησία. Ένα μετά μπορεί να συνδέεται άλλος. άλλο. Ξέρω εγώ το σκεπτικό του καθενού. Ναι. Πήγαμε στην εκκλησία. Εννοείται το, το φίλι στο στόμα του γαμπρού και τη νύφη το έκοψε και από, τη, ε, κασε, από το βίντεο του γάμου ο φωτογράφο, γιατί είχαμε βγάλει μια φωτογραφία αναρωνιασμένη με φίλη στο στόμα και έγινε ένα μαύρο χαμό. <laughs> και μετά ο φωτογράφο με κοροϊδεύει ότι δεν, δεν, το έπιασε. αυτό ήταν ξεκάθαρο ότι είχε κάνει κάτι το φιλί. Γιατί του <laughs> κάμε ολόκληρο κήρυγμα με παπάντρε. Πώ έφεγα λε φωτογραφία να φιλιούνται στο στόμα αυτή που είναι αρωνιασμένη. <laughs> ο γάμο ήταν μεγάλο πρέπει. Στα ήταν 13 ιερεί. <laughs> 13. 13. Τι κάνουν οι Ήταν και ο δεσπότη, ο πρώην Αρχιεπισκόπος, ο προηγούμενο αρχιεπίσκοπο, ο οποίο δεσπότη με αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ τον αγαπούσα, παρόλο που είχα σταματήσει να έχω σχέσει μαζί του από το 2012 και μετά, που είχε κάνει κάποιε αναμίξει μέσα στην πολιτική που διαφωνούσα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Η μάνα του δεσπότη ήταν θεκλούτη, την έλεγα θέκλα. Και εγώ ήμουν θυμούμαι ότι ήμουν μαθήτρια στο δημοτικό και ότι έλεγε ένα στεγόμενο ο δεσπότη ε, ότι είμαι κόρη του, γιατί έχω το όνομα τη μάνα Και είχαμε ιδιαίτερη σχέση με τον δεσπότη. Την ώρα που γινόταν ο γάμο, έβλεπα τη μάνα μου με πολύ βλωσιρό ύφο στα σίδια μαζί με τον αδερφό μου. Ο πατέρα μου με ακόμη βλωσιτότερο ύφο. Δεν ξέρω που έχω καταχωνιάσει το αρπούμ του γάμου. Αν το βρω, ούτε ξέρω που είναι. Αν τη φωτογραφίε θα γελά να βλέπει το ύφο του πατέρα μου και το ύφο τη μάνα μου πατέρα μου ήταν και τσαντισμένο επειδή δεν είπε αυτό στο Ευαγγέλιο και το είπε άλλο από του 12 παπάδε. Εγώ ήμουν, όπω είμαι στη φωτογραφία, οπότε σε κάποια φάση είναι στείλον ο δεσπότη στο Διάκο και μου είπε γιατί κλε. Μου είπε ο δεσπότη να σε ρωτήσω γιατί κλε. Του λέω, Εγγλέ, είμαι, είμαι συγκινημένη. Είπε μου ο δεσπότη να σου έκαναν οτιδήποτε και θέλει να σταματήσει το γάμο, να μου το πει να σου σταματήσει το ράλι μου. Ο δεσπότη που δεν ήταν πατέρα μου, και είπα του όχι. Και θυμόμαι όταν τέλειωσαν το μυστήριο του γάμου ότι όταν ήρθαν να μας χαιρετήσουν, ήρθαν να με χαιρετήσει ο κονιάδος και με φίλησαν έτσι με αγάπη, με χαρά και εγώ μιώσα πάρα πολύ άβολα. Φίλησα τον όμως, εσυχώρησα τον για το, τον μπάτσο που έφαγα, τον κονιάδο. Γιατί ήταν γιος 19 χρονών ρε, και ήταν οι συνθήκες περίεργες. Ε, δεν όμως ποτέ τους γονείς μου. Ενώ νόμιζα πω του συγχωρέ, αλλά δεν του συγχωρέ, αλλά ούτε πρέπει να του συγχωρέσω. Ε, εντάξει, έγινε ο γάμο μετά. Όντω ήρθαν 6.000 άνθρωποι. Τα φαγητά ήταν πάρα πολύ ωραία. Είσαι ρέση, ρέση χορκάτικο. Είσαι κάτι κουπέ, πια χορκάτικο. Το ρέσι είναι ένα φαγητό που φτιάχνουν για του γάμου που είναι σιτάρι βρασμένο πάρα πολύ, που είναι μαζί με κρέα κατσίκα, μαζί με ρέση. γάλα, με ρέση. γιαούρτι. Σαν αυτό που κάνει στην Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ναι. ρέση ήταν όλα τα φαγητά ε, ε, πολύ καλή ποιότητα και έσαι να μιλάει ο κόσμο για τα φάγια που φάει στο γάμο. Θυμούμε από μικρή μάνα μου, Ελλάλε, πρέπει να σκεφτούμε πού είναι να κάνουμε το γάμο σα και τι φαγιά να έχουμε, και πρέπει να γίνουμε ρεζίλιν, και να έχουμε τους καλ, τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα κεραστικά, πώ τα λένε αυτά τα παστίτσια, πώ τα λένε αυτά που δίνουν στο γάμο, ρε, τα. Παστάκια, ξέρω τι είναι, χεράσμα, δεν ξέρω, γλυκά. Πίνω ρε παιδί μου. Εγώ, εγώ νομίζω ότι επί παραδοσιακά είχαμε λουκούμια για ροσκή που έθιμο με τα λουκούμια του γάμου, έτσι τα λένε. Να. Ένα yeah. θυμό με ακριβώ. Τέλο πάντων, και ήρθαν 6.000 άνθρωποι, ήρθαν. Έφαγαν ή πιαν έφυγαν. Αυτά. Ε... Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του γραφείου. Ναι. Άρα η 17η Αυγούστου του 1996 ήταν ίσω η χειρότερη μέρα τη ζωή. Σίγουρα ήταν η χειρότερη μέρα τη ζωή μου μέχρι σήμερα. Γιατί όντω επουλήθηκα πάνω. Επουλήθηκα, δηλαδή όταν έγινε τούτο τον το ξέσπασμα, ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι ούτε ο αραγωνιαστικό έκαμνε για να τον παντρευτώ, ούτε με την οικογένεια του θα έκαμνα το καλό, ούτε τίποτε. Ε, παρόλο που ήξερα τα δικά μου τα λάθη, δεν σου λέω ότι ήμουν αψογή ότι ήμουν ευγενέστατη, είχα μια επαναστατικότητα όπω λε. Είχα, είχα μια αντιδραστική βιότητα, δηλαδή ήμουν ήσυχη, ήσυχη, και έκανα κάποιε εκρήξει. Είχε μια επαναστατικότητα περιορισμένη σε πολύ στεγανή. Δεν, δεν τολμούσε να την πα πάρα πολύ. Φίλοι. Και ξέρει, μετά πήγαμε με μήνα του μέλητο στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα αγαπημένο μου προ, προορισμό. Και συζητούσαμε στο μήνα του μέλητο το εξή. Ότι εάν εμεί εγνωριζόμαστε και είχαμε ένα απλό σχέση και δεν επαντρευόμασταν, δεν, δεν θα, είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Τα λέγατε, Έτσι τα... λέγαμε τότε. Δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Θα ήταν αγαπημένοι, λέγαμε. Ah. Όταν όμω εχωρίσαμε, όταν εχωρίσαμε, εγώ ήμουν 26 και αυτό ήταν 27, ελέγαμε ότι αν όταν εγνωριζόμασταν, δεν αραβωνιαζόμασταν και δεν επαντρευόμασταν, θα είχαμε έναν έρωτα, θα τον εζούσαμε όσο ανεπήγαινε αυτό ο έρωτα, θα τελείωνε αυτό ο έρωτα και θα μα έμενε μια ωραία ανάμνηση για το ότι όταν ήταν αυτό 21, και εγώ 20, είχαμε τον πρώτο μα ερώτα. Αυτόν το λέγαμε μετά που χώρισαμε. Mm. Εντάξει, ε, το λέγαμε σε στιγμές ενάργεια, ρε παιδί μου. Ε, θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία να πω πόσων mm, τοξικών yeah, yeah, yeah. ήταν το διαζύγιο, αλλά υπήρχαν κάποιε στιγμέ. Ε, θυμάσαι που ήμασταν στη Λάρεσσα που τον έπιασα τηλέφωνο και μιλούσαμε. Ε, μιλούμε yeah, 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 yeah. πολιτισμένα, δεν έχω κάτι. Yeah. Ε, και θεωρώ ότι το, το, πρόβλημα το σοβαρό ήταν οι γονεί μου, δεν ήταν και τελικά αυτός. Τι έγινε. Τελικά τι έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι και με όλα αυτά τέλο πάντων και με το διαζύγιο και με το χωρισμό είναι μια αφορμή ακόμα τιμωρία. Να τιμωρήσει σε συνέχεια. Ναι. Yeah. καταλάβει τώρα γιατί έχω τόσο μεγάλο μπράβονο. Γιατί εάν ήμουν εγώ στη θέση του. Δηλαδή κατάφερα... Και δέρνα μου την κόρη μου την προηγούμενη του γάμου, και και την οποία έβρισκα τη μαυρισμένη, κλαμμένη, γιατί όταν τον εκάλεσα στο τηλέφωνο του είπα του έλα, δεν του του θέλω να με ρώσω. Είπα του έλα να λύσουμε το πρόβλημα, να τελειώνουμε. Και είπε μου να πάθω εγκεφαλικό. Και εγώ έκανα το για λόγου του. Γιατί νιώθω τύψει, ότι έκανα πολλά πράγματα για μένα. Ενώ αν με βάζαν όρια, έμουν με βάζαν όρια. Ρε, πρέπει να μου πούν, γιατί βρε κοτσίρα κοτσίρου κατώ. Κοτσίρα που είσαι 20 χρονών, 21 που σου νίζουν, θέλει να κάνει έτσι μεγαλοπρεπή γάμο, και έτσι ακριβό γάμο, και έτσι ακριβά νεφικά, και έτσι πολυτέλη, σταμάτα, μην τα κάνει. Ή μην κάνει γάμο. Καλά, αυτό εξυπηρετούσε του ίδιου τώρα για να γίνει αυτό το, το πράγμα. Ήμουν κι εγώ υπερβολική, ίσο. ήθελα μεγαλία. Ήμουν κι εγώ μεγαλομανή. Τέλο πάντων, συμφωνούσε και με τα δικά του τα θέλει. Οκ. Okay. Εγώ θα έλεγα χέστηκα για τον κόσμο, χέστηκα για την Ουσουμερεύκου, τα 200 να κάνω ένα παρτινολά, no να καταΐσω τον κόσμο για την ελευθερία τη κόρη μου, ότι η κόρη μου δεν μπήκε σε ένα γάμο προκαταδικασμένο. Ήταν καταδικασμένο από την αρχή αυτό ο γάμο. Δεν ετεριάζαμε με τον άνθρωπο. Δεν ταιριάζαμε. Δεν ταιριάζαμε. Δεν ταιριάζαμε. Η δε μάνα μου έλεγε μου: Το Δεν σου τόσο άνθρωπο από τον κύριο μου, αγνοιασμένη. Δεν σου κάμνητο άνθρωπο, έλεγε μου. Γιατί τον, γιατί βιάστηκε, ε, μου έλεγε χώρισε. Γιατί βιάστηκε, έλεγε μου. <ΤΣ churches> γιατί έβιάστηκε, Δεν σου κάμνητο άνθρωπο, γιατί βιάστηκε, γιατί βιάστηκε, γιατί βιάστηκε. Ε, μόνο γκρινιά. <ΤΣ> γιατί είχαμε κανόνε μαζί με τον παπά μου τι υποθέσει μα. Μόνο γκρινιά. Λύσει, προτάσει. <ΤΣ> 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 Όχι, από τη στιγμή που έφτασε, τσι αραγωνιάστηκε, τον τελείωσε. Φραγιστή η μοίρα σου. Άσε που εγώ με στο ηλίθιο μυαλό μου σκέφτομαι ότι παρόλο που δεν είχαμε κάνει σεξ επειδή με είδε γυμνή και τον είδα γυμνό ήταν να πω στην κόλαση να την επαντρευκούμε. Να λίγο. Και επίση επειδή είχα λες να κάνω παιδιά σκέφτομαι ότι αν τελικά δεν τον παντρευτώ πόσο καιρό θα μου πάρει να βρω άλλο να τον αρβωνιαστώ, να τον παντρευτώ, να μείνω έγκυος, να κάνω μωρό. Λογικά πράγματα. Πάρα πολύ λογικά στα 21. Να. Αυτή ήταν η χειρότερη μέρα τη ζωή μου. Και γι' αυτό είμαι και έτσι στη φωτογραφία. Και μη χειρότερο. <laughs> όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Σίγουρα πολλά γίνανε ονόματι του Θεού σε αυτή την ιστορία με το οποίο ο Θεός σίγουρα δεν θα συμφωνούσε. Πολλά γίνονται και για να μαθαίνουμε. Ναι. Γιατί σε αυτή τη φάση και με αυτά που περιγράφει, και εσύ τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, ήμασταν ανεπίδικτοι μαθήσω. Ναι, ήταν ανεπίδικτοι. Δεν ήταν για να μάθει πώ παιδί. <laughs> να περάσουν πολλά χρόνια. εσένα έναν πόσοι σου λέγανε Μη, Μη, Μη. Και πήγαινε και ε, το έκανε. Μη, 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 Μη. Τίποτε. Δηλαδή. Για να ξεφύγει από κάτι πρέπει να έχει και τι θέλει, την προαίρεση να ξεφύγει, ναι. να μην το κάνει. Μα εγώ πιστεύω ότι ένα πολύ σκοτεινό μου κομμάτι. ένα πολύ άρρωστο κομμάτι μέσα μου ήθελε να έχω έναν άντρα ναύλων, ώστε για πάντα άντρα τη ζωή μου να είναι ο παπάνδρα. Καταλαβαίνει. Έναν άρρωστο κομμάτι μέσα μου ήθελε να είναι ο άντρα ο σημαντικό, αυτό που θα παίρνει τι αποφάσει, αυτό τον οποίο θα καταφεύγω, αυτό με τον οποίο θα συνομιλώ, ο πατέρα μου. Παραδέχομαι. Δεν το έκανα συνειδητά, δεν κοροϊδέψα τον άνθρωπο συνειδητά. Να. Αλλά υποσυνείδητα είχα αυτόν τον σκοτάδι. Και σίγουρα στο 21 μου βεβαίω είχα ναρκιστικά χαρακτηριστικά. Ποιο έφυγο δεν έχει ναρκιστικά χαρακτηριστικά. Κακή αν πιστεύω ότι δεν είχα. Γιατί έκανα τα ξεσπάσματα μου και μετά ένιωθα συντριβή, ζητούσα συγγνώμη. Δεν είχα κακία. Νομίζω δεν είχα κακία. Είχα όμω κάποια αναλαζονία, ε, έναν αίσθημα Είχα. Ξέρεις τι θέλω να πω. Ναι. Μπορεί να. Τι ο κόσμο που θα ακούσει το, θα το βίντεο. Μπορεί να φαίνεται περίεργο η ανοχή που έδειχνε όλα αυτά και, και, στην καταπίεση και στο. Και συνεξάρτηση. Πώ λε, Χιζοφρένη, βίσου, συνεξάρτηση. εξάρτηση. εγώ θέλω να πω ότι ε, η οριμότητα για τον καθένα δεν έχει timing. Είναι ανάλογα με το τι περάσανε και πώς βρεθήκαμε στη, στη φάση. Την, ε, σε πόση μάλλον ορειμότητα βρεθήκαμε για να το ανατρέψουμε αυτό. Σε, πόση, σε πόσο προβληματική κατάσταση βρεθήκαμε ώστε να έρθει κάποια ώρα να ανατραπεί αυτό. Και για μένα άργησε αυτό. Να σου πω ποια είναι η διαφορά μας. Εγώ όταν χώρισα έκανα το 100% μόνιμο. 100% μόνοι μου. Δηλαδή ήταν, αν θέλει σε κάποιον άλλο βίντεο, ίσω στι 13 Σεπτεμβρίου 2024, να συζητήσουμε για το τι έγινε τι 13 Σεπτεμβρίου 2001. Που επήρα Μα... και την τελεσίδικη την απόφαση να χωρίσω από τον πατέρα των μεγάλων των παιδιών, από τον πρώτο μου σύζυγο, αυτόν τον οποίο επαντρεύτηκα στι 18 Αυγούστου 1996. Επήρα εντελώ μόνη μου την απόφαση. Και γνώριζα πολύ καλά ότι ήμουν μόνιμο σε τούτον. Και έφαγα πολύ άσχημα τα μούτρα μου. Τούτον έκαμε με στην πορεία να μην επιτρέπω όταν συνειδητοποιήσω ότι είμαι κορόιδο να παραμένω τζαμί. Όχι ότι δεν ξαναπέσα κορόιδο και okay. τεράστιε επιτυχίε του γραφείου yeah. μα γνωρίζει. Αλλά ίσω επειδή εσύ στον πρώτο σου χωρισμό δεν ήταν καθαρά δική σου απόφαση. Και είσαι στενοχέ μετά ή οτιδήποτε άλλο τούτο να με σε βοηθήσει να οριμάσει. Ναι, σύμφωνοι. Εγώ λέω ότι η ιστορία τη οριμότητα είναι ένα, μια ξεχωριστή για τον καθένα. Εσύ πότε, πότε ουσιαστικά ορίμασε, Ρεμάνα μου. Δεν είναι όταν, ψήθηκε με, στα βάσανα του να είσαι σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να φύγει που μέσα και να χάσει κάθε πίστη στον εαυτό σου. Ναι, αυτό που λέω εγώ δεν κάνω σύγκριση της, των δικών μα ιστοριών. Λέω ότι του κάθε ενό η ιστορία και προ την οριμότητα και η πορεία προ την οριμότητα είναι διαφορετική. Πάντω, εγώ ψάχνα το πάρα πολύ να οριμάσω. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ήθελα το πάρα πολλά. Σκέφτομαι το συνέχεια. Θυμούμε, εννοείται ότι μετά το 2001, το ανήμουν 26 που χώρισα, το ρίξα έξω. Το ρίξα στο κλαμπ, έβγαινα έξω, πήγαινα στα μπαράκια. Δεν μου άρεσε στα μπαράκια, δεν μου άρεσε στα κλαμπ, αλλά πήγαινα. Μα ήταν αυτά που σου λείψαν. Δεν ναι, ήταν. πήγαινα γιατί ένιωθα. Παρόλο που δεν μου άρεσε, πήγαινα γιατί ένιωθα ότι πρέπει να είμαι μοντέρνα. Πρέπει να τα κάνω. Και θυμούμε, και συζητήσει με άλλου ανθρώπου στα κλαμπ και στα μπαράκια, αλλά και μέσα στο μυαλό μου φιλοσοφικέ συζητήσει, πνευματικέ συζητήσει, βαθιέ συζητήσει. Ήταν αυτά που με προβληματίζαν πάντα, τούτα που συζητώ τώρα στα βίντεο. Ναι. Αλλά δεν βρίσκεται κάποιο να μου δώσει κάτι. Θυμούμαι το 2001 διάβασα ένα βιβλίο για τη συναισθηματική νεμομηξία, το οποίο it blew my mind. Με, ήταν η πρώτη φορά που είχε να αρχίσει να ε, χρησιμοποιείται ο όρος συναισθηματική αιμομιξία και είπα, κοκομπλόκο διαβάζοντας το βιβλίο. Δηλαδή, ό,τι καινούργιο να έβγαινε, το διάβαζα, αλλά δεν είχαν βγει ακόμη πράγματα. Ναι, Όταν βγήκε, ναι. το βγήκε το βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ τι του 2000, επίση μεταφρασμένο στα ελληνικά, γιατί βγήκε πιο νωρί στα αγγλικά, επίση το διάβασα τι 4-5 φορέ. Ε, προσπαθούσα πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχαν οι γνώσει που έχουμε τώρα. Δεν ήξερα τι σημαίνει συνεξάρτηση. Δεν ήξερα τι σημαίνει ναρκισμό. Δεν ήξερα τι σημαίνει μη γονέκο γονιό. Δεν ήξερα τι σημαίνει τέριασμα. Ποιε είναι οι πράσινε σημαίε σε μια γνωριμία και ποιε είναι οι κόκκινε σημαίε. Ή μαύρα μεσάνυχτα, γι' αυτόν κάμνω ναι. Γιατί και γι' αυτό μοιράζομαι την ιστορία. Όχι για να κατηγορήσω τον πατέρα μου και την μανά μου. Τον πατέρα μου και την μανά μου του έχω κατηγορήσει πολλέ φορέ. <laughs> δεν είναι η πρώτη του αυματοπόνηση. Ούτε για να κατηγορήσω τον πρώην άντρα μου, ούτε τα πρώην βεθέρικα μου, ούτε τον πρώην γουνιάδο μου. Βλέπει ότι του λέω ότι έκαμε αλλά δεν έχω κακία. Πραγματικά είναι έχω ρέ. Τίποτε. Ναι. Τίποτε. Είμαι, θα έλεγα, διάφορη. Και μάλιστα σε κάποια φάση νίσια μου πει πέρσι Κυριακή πέρσι το καλοκαίρι είχε πάει στη γιαγιά Του και λέει μου ότι καθόντα με τη γιαγιά είπε μου το καλοκαίρι πέρσι το 23, ότι κάτσα με τη γιαγιά σε μια καφετέρια και είπε της αδίκης πολύ τη μάνα σου, Και δεν της εφέρθηκα καλά. Και τελικά η μάνα σου είναι άξια μητέρα, η της. Τώρα είπε μου τα κυρία και, και έγινε να ξέρω ότι όντως έτσι τα έλεγε. Αλλά δεν είχε λόγο η ναι, κυρία και να μου τα μεταφέρει λαθασμένα. Ή να μου τα σου. Βλέπω και τα βίντεο τη, είπαν ότι διάφορα τέτοια. Mm. Αλλά εντάξει. Ε, μου, η πεθρά μου, η πρώτη μου ήταν πολύ μικρή, ρε. ήταν 45 χρόνων τότε. 44, μπορεί να ήταν και 42 χρόνων τότε, ήταν μικρή. Νομίζω κάμε στα 19 το γιον οπότε 21 και 19, yeah. <laughs> 40 yeah. χρόνων η μου, yeah. ήταν μικρή ρε, πολύ μικρή. Yeah. Anyway, τέλο πάντων, εσάς πώς ήταν η 17η Αυγούστου 1996, ας θυμάστε. <laughs> τώρα, μεταξύ ξέρει ότι είναι ζήτημα ανάσπερ καιρού. Τι θυμάμαι, Μιρομηνίε τόσο πολύ, Αγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ε, όχι κιόλα, αλλά κάποιε βασικέ τι τι βάζει. Ναι, κάποιε βασικέ, αλλά έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό επειδή μου το περιέγραψε, είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, λογικό. Και την επόμενη ημέρα ναι, μου φοβερά μου βιασμένη ήμουν αυτό που ξέρουμε σήμερα πώ σημαίνει απορριθμισμένη και δεν ήξερα πώ να γίνω αυτόματα καλά. Γιατί μια νύφη πρέπει να είναι καλά. έχουν εγώ είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Αναμένεται να είναι καλά. έτσι αναμένουν όλοι. Δεν ήταν έτσι που είχα φανταστεί το γάμο μου. Υπό αυτές τις συνθήκες, Εντάξει, λειτουργήσε και η την ημέρα του γάμου όσον έγινε του. Είδε ότι έστειλε ο δεσπότη στο διάκον και το είμαι μια χαρά. Αλλά σκέφτομαι ο δεσπότη, έβλεπε με ότι ήμουν χαλιά. Ο πατέρα μου με έβλεπε, η μάνα με έβλεπα. Δεν είχαν, δεν είχαν συμπόνια καθόλου για το παιδί του Ρεφιλέ. Νομίζω ότι έβλεπαν, αλλά μάλλον σκέφτηκαν περισσότερο το, το... τα δικά του. Τι θα πει ο κόσμο. Και πώ να με ξεφορτωθούν προφανώ, γιατί μετά θα του έμεναν γονεί. Αραγωνιασμένοι, χωρισμένοι. Ου, no go area. Δεν θα μπορούσα να με πουλήσουν αγάπη. Αχ, καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί όταν έφυγε εκείνο το σπίτι δεν το ευχαριστήθηκα και μου μια ανακούφιση. Αν <laughs> το σπίτι στο οποίο έγιναν όλα αυτά. Εννοείται ότι και ένα χρόνο πρωτού χωρίσουμε να έφυγα από το σπίτι. Δεν μπορούσα να ζω σε το σπίτι. Κοίτα την Ρολίβια, είναι ωραία που κοιμάται. Oh, Μια γλύκα. Αυτά. Δεν θέλω να με λαχολήσετε. Δεν θέλω να με λυπάσετε. Mm. Είμαι πάρα πολύ καλά. Mm. Α, αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά, δεν θα έπαιρνα τα μαθήματα που έχω πάρει. Τις συγγνώμες που οφείλω να ζητήσω, τις ζήτησα. Στα παιδιά που γεννήθηκα μέσα σε αυτόν τον γάμο και που τα αδίκησα λόγω της ανοριμότητας μου όταν έγινα μητέρα. Όλα καλά. Η ζωή συνεχίζεται. Shit happens. Αν ένας άνθρωπος ψυχοεκπαιδεύεται και προσπαθεί συνειδητά να είναι καλός γονιός, δεν θα φτάσει τα παιδιά του σε αυτό το σημείο. Δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα παιδιά του σε αυτό το σημείο. Εγώ του μεγάλου του έλεγα, θα και τους, με του μικρού αρχίσω σε λίγο να το κάνω. Δεν είναι καλή ιδέα να παντρευτεί κάποιο πριν από τα 30. Δεν είναι καλή ιδέα να παντρευτεί μικρό. Δεν είναι καλή ιδέα να δεσμευτεί μικρό. Δεν είναι καλή ιδέα να πάρει αποφάσει πρωτού δοκιμάσει. Γιατί εμεί αραγωνιαστήκαμε, νωρίσαμε τον γάμο και μετά από κάτι μήνε αρχίσαμε να συγκατοικούμε. Λίγο πριν από το γάμο και λίγο πριν από την τέλεση του μυστηρίου. Οπότε τι δοκιμή να ήταν αυτή. Δεν έκανε και βίντεο με τη σειρά που πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έκανα. Ναι. Οπότε. Επίση θέλω να πει στον κόσμο τι μεταποίηση να έκανα με αυτόν τον. <laughs> <laughs> μεταποίηση fast track. Πρέπει να το παραδεχθεί ότι είμαι μεταποιητική. Ναι. Μεταποίητικη. Στερνή μου γνώση να είχα πρώτα, αλλά πάρτε εσεί τη στερνή μου γνώση να τη χρησιμοποιήσετε τώρα, όσοι έχετε παιδιά νεαρά, όσοι είστε νεαροί να μην υποκύπτετε στο τι θα πει ο κόσμο και θα πει η μαμά μα και θα πει ο μπαμπά μα. Σοβαρέ αποφάσει ζωή δεν τι παίρνουμε για κανέναν άλλον παρά μόνο επειδή επιθυμούμε ουσιαστικά εμεί, επειδή είμαστε σίγουροι πω είναι για το καλό μα, επειδή είχαμε όλον τον απαραίτητο χρόνο για να πάρουμε μια ένα, ενημερωμένη απόφαση. Και ακόμη και αν έκαναμε λάθος, Παραδεχόμαστε το λάθο μα και σταματούμε έναν λάθο. Δεν το συνεχίζουμε γιατί φτάσαμε και το έκαμαμε. Ναι. Αυτά. Αυτά. Σαν να και... Δεν το νιώσεις και εσύ τούτο στους γάμους σου. Δεν σαν να και... Όταν επαντρεύεσαι σαν να και... Είναι δικαιούσου σου να είσαι πολύ χαρούμενος. Μόνο σου γάμος. Σαν να και σου χάρη. Μόνο σου δαμβάνει. <laughs> Στη ζωή, όλη. Butter Child Syndrome. Το σύνδρομο του κακοποιημένου παιδιού που μεγαλώνει και νιώθει ότι δεν δικαιούται σχεδόν τίποτα. Μόνο ψίχουλα. Breadcrumbing από παντού. Δηλαδή θέλω να, πει, θέλω να μου πεις, όταν Bread είσαι γαμπρό. Ναι, όταν είσαι γαμπρό, τι δύο φορέ που είσαι γαμπρό, ένιωσε χαρά, ενθουσιασμό ότι ήταν μια μέρα για σένα ή ναι, ότι έπρεπε πάλι να προσπαθεί να ικανοποιήσει του άλλου, του καλεσμένου, του έτσι, του αλλιώ. Εγώ που είδα τι φωτογραφίε ναι. και από του δύο γάμου δεν είδα χαρούμενο σε καμιά έτσι, από αυτέ. Ναι. Δεν είδα χαρούμενο, είδα έτσι αχωμένο, σκεπτικό, έτσι σαν να σε βάραινε η υποχρέωση απέναντι σε όλους όσου ήταν παρευρισκόμενοι παρά να βιώνει σε εσύ αυτή τη μέρα για σένα. Τούτην την διάγνωση είναι κάμα τέλος πάντων βλέποντας τις φωτογραφίες. Είναι αρχικά πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Δεν, δεν είχε σου να χαρούμενο. Ούτε και στο δεύτερο γάμο που ήταν με την όρεξη σου δεν ήσουν χαρούμενο και νομίζω ότι είχε να κάνει και με το πώ ένιωθε απέναντι στη ζωή γενικότερα. Ναι, έτσι νομίζω. Mm. Είσαι έτσι ένα βλέμμα σκεφτικό πολλά. Ναι, ισχύει. Ναι. Αλλά δεν το πούμε τώρα. Εδώ. Είναι το δικό μου ξεβράκο, δεν είναι το δικό σου αυτό, αγάπη. <laughs> Φιλιά! Bye! bye. Yeah.